φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια εκπομπή Φωλέγανδρος Υπαραλλήλου, Παρασκευή βράδυ κοντά σας, με την Μαρίνα και τη Φωτεινή Καλιστινέου. Καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα Μαρίνα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε τόσο πολύ και τόσοι πολύ μαζί μας. Πάλι το ακαδημαϊκό τέταρτο, θα μας το επιτρέψετε, αυτό είναι η περίοδος αυτή, έτσι, των εξετάσεων. Ναι, και για εμάς πάρα πολύ, είναι εξεταστική των παιδιών, στα οποία παρέλειψα την προηγούμενη Παρασκευή να ευχηθώ καλή και μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία είναι πάντα καλή, ναι, είναι μεγάλη όμως. Ξεκίνησα σήμερα, νομίζω. Εχθές θα πάλι σήμερα τα γέλη. Καλή επιτυχία στα παιδιά, καλό κουράγιο, δύναμη και μακάρι μέσα από αυτή τη διαδικασία να πραγματοθούν τα όνειρά σας, να πετύχετε στις σχολές που επιθυμείτε και τελικά από εκεί και πέρα να είναι η ζωή σας όπως την περιμένετε. Επ' αυτού βέβαια... Ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει κάτι απόλυτα. Κάθε άλλο, έτσι. Κάθε άλλο. Επ' αυτού βέβαια και ένας πάρα πολύ γνωστός, αναγνωρίσιμος άνθρωπος της τέχνης, ο Θανάσης ο Ευθυμιάδης, έχει ένα μήνυμα για εσάς, δυστυχώς για τεχνικούς λόγους θα το δείτε την επόμενη Παρασκευή, στην επόμενη εκπομπή. Θα έχουν τελειώσει μαγαδικές. Όχι τελειώ εντελώς, γιατί είναι και τα μαθήματα επιλογής, μάλλον ειδικό και επιλογής. Δεν έχει σημασία, οπότε ναι. Να ρωτήσω μήνυμα είναι σημαντικό. Γιατί είναι διαχρονικό, δεν είναι κατόπιν ερωτήσεων, φυσικά, και είναι διαχρονικό, γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής στο δίνεκες. Δηλαδή τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Μόνιμα και μονίμως. Συγχωρήστε με το βράχνιασμα. Όχι, εντάξει, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει γιατί αυτές τις μέρες μιλάω πολύ. Ναι. Πολύ. Μπορώ και να μην μιλάω. Ναι, και το πολύ. Ξέρω, αλλά αυτές τις μέρες ναι. Είναι άρα, ναι. Ο αναλυτικός λόγος, ο οποίος επουδενή είναι φιλαρία, επουδενή είναι... Ναι, ήταν που ο δεν αναλυτικός λόγος αυτός που μπορεί και ομιλία τον αναλυτικό λόγο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τον κάνει και συμπυκνωμένο λόγο. Ναι, για να γίνει συνοπτικός πρέπει να, ο λόγος πρέπει να προηγηθεί ο αναλυτικός. Ωραία. Και αυτό... το μαλλί πρώτα το ξένεις και μετά το κάνεις κλωστή. Ακριβώς έτσι. Αυτό λέω και στην αρχή της καρδιάς μου. Ήταν η έκθεση το πρωτομάθημα και το βιβλίο το περιμέναμε. Και τα ταξίδια με έναν τρόπο τα περίμενα, διότι και δεν είναι και άσχετο με τα όσα ταξίδια. Συζήτησα με τον αγαπητό, αγαπημένο Αθανάσιο τον Ευθυμιάδη. Τα ταξίδια. Τα ταξίδια στη ζωή μας, Μαρίνα. Σήμερα το θέμα στην έκθεση. Δεν ξέρω. Γιατί τα ταξίδια δεν είναι μόνο αυτά τα οποία κάνουμε προς τα έξω, έτσι, είναι και τα εσωτερικά, οπότε αυτά θα τα πούμε και θα τα πούμε. Και με τον Θανάση τον Ευθυμιάδη έχουμε συνεννοηθεί και για μια συνέντευξη εκτενέστερη. Τώρα βέβαια θα πάρετε μια μικρή γεύση στην επόμενη εκπομπή. Ζητώ συγγνώμη από φίλες και φίλους οι οποίοι ξέρω ότι βλέπουν την εκπομπή για να δουν και το βιντεάκι αυτό, μάλιστα μου είπαν ότι θα το περιμένουμε εν αγωνίως. Ζητώ συγγνώμη προσωπικά, διότι επειδή θέλαμε να έχει φυσικό ήχο για να έχουμε όλη αυτή την ενέργεια. Και να το έχεις full screen, γιατί έτσι, ναι, βέβαια. Θέλαμε τον φυσικό ήχο, παρόλο που σκέφτηκε και ο Θανάσης ο Ευθυμιάδης, αλλά και εγώ έτσι στην αρχή να πάμε λίγο πιο εκεί ίσως, αλλά όχι, προτίμησα αυτό για την ενέργεια η οποία εκπορευόταν από τον χώρο και τους ανθρώπους. Έχει και αυτή το νόημά της και τη σημασία της, θα το δείτε στην επόμενη εκπομπή. Έχω βεβαίως, πώς το λέμε, αγκαρέψει τον αγαπημένο μας φίλο, τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο. Τον ευχαριστώ, ούτως ή άλλως, να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει να γίνει, αν γίνεται, αλλά και αν δεν γίνεται, θα ανεβάσεις εσύ την ένταση για να ακουστεί. Ναι. Θα το δείτε όμως, γιατί λέμε κάποια... Εγώ το έκανα την ερώτηση, εκείνος λέει τα σημαντικά. Και το σημαίνω και το σημαινόμενο του λόγου ότι είναι σημαντικό. Λοιπόν, να πω πριν, Μαρίνα, ότι αυτή η εκπομπή, να το διευκρινίσουμε, μπορεί να μην έχει σκαλέτα με την αυστηρή του όρου έννοια. Εννοείς το... και να μην ξεχάσω ότι... και να μην ξεχάσω ότι έχω υποσχεθεί και την συνέντευξη με τον κύριο Σπύρο Μπιβίλα και αυτή
ξεχάστηκα, ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι η δουλειά μας, έτσι να το τονίσουμε αυτό, γιατί μίλησα σήμερα και με DJ στην Τουρκίεβιτς και είπε ο κύριος Βιβίλας να του στείλω ένα μήνυμα και εγώ δεν το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Ούτε είμαστε της τηλεοράσεως, ούτε καν. Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη για τον τόπο μας, για τον συνάνθρωπο, συνοδοιπόρο, για το επικοινωνιακό του πράγματος, και επομένως καταλαβαίνετε ότι εντάξει, ενίοτε η συνέπεια ως προς αυτό πρέπει να οπισθοχωρήσει έναντι της συνέπειας στα πρωτεύοντα έργα μας. Εδώ να πω βέβαια και κάτι, ελπίζω να είμαι κατανοητή, ο λόγος μου να είναι κατανοητός, δεν ξέρω, θεωρώ ότι γίνομαι κατανοητή. Και να πω γιατί το λέω αυτό, ότι μπορεί να μην έχουμε σκαλέτα με την αυστηρή του όρου έννοια. Με ενότητες της εκπομπής, ότι η πρώτη ενότητα φορά τα ζώδια, διαθέτει μαγειρική, τρίτη σοκολιά και τέταρτη ιατρική. Αλλά το θέλουμε αυτό, να υπάρχει αυτό το φυσικό, αυτή η φυσική ροή, γιατί και αυτή κάτι δείχνει σε όσους καταλαβαίνουν. Γιατί σε όσους δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να κατανοήσουν, ναι, δεν είναι μοιημένοι. Είμαστε μια ζωντανή. Ναι, φυσικά. Ζωντανή που ο οποίος επί το πλήστον, ναι, και μετά συμμαχλέπεται στην... Δεν υπάρχει μοντάζ, δεν το θέλαμε, το έχουμε πει αυτό, έτσι. Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν και φυσικές καταστάσεις και εδώ πέρα, και παύσεις και σαρδάμ και ναι, πνίξηματα, τα πνίξηματα, ναι, 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 όλα αυτά που μπορεί να συμβεί. Ας πούμε, είχα πει για τον Φαρμελάι ότι ήταν τότε ότι γεννήθηκε, νομίζω όμως ότι πέθανε, είχα πει το αντίθετο από... Ναι. Ναι, εδώ μπορείς να πεις και αντίθετο και αντίστροφο. Να πω λοιπόν ότι όσοι ή δεν είναι μοιημένοι, τα θεωρούν ασυναρτησίες. Λοιπόν, δεν είναι ασυνάρτητα αυτά, συναρτώνται με κάτι το οποίο ίσως εσείς να μην κατανοείτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ασυναρτησία απλώς... είναι να σου λέω αυτό, μετά να σου λέω μια λέξη από, ναι, κάτι άλλο και να, ναι, μην έχω και εγώ συγκροτημένο νου. Και λόγω και, ναι, και να λέω άλλα τα άλλα. Ναι, θεωρώ ότι μόνο γι' αυτό δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε, γιατί μετά από 38 χρόνια κιόλας εγώ, μάλιστα, εγώ ειδικά θα είχα και ένα πρόβλημα άμεσο, έτσι το δεν είναι. Το ασυνάρτητο λόγο δεν μπορώ να καταλαβεί ασυνάρτησης, δηλαδή τι εννοούν, τι είναι συνάρτηση. Ναι, αυτό λέω, το κάθε τι συναρτάται με κάτι, τέλος πάντων, συναρτάται και με κάτι άλλο, αλλά είναι πολύ απλό, όσοι... δεν το κατανοείτε όλο αυτό ή δεν θέλετε να το κατανοήσετε ή δεν σας αρέσει, να είστε, μην μας παρακολουθείτε. Ναι, ούτε πληρωνόμαστε με ποσοστά από την τηλεθέαση, ούτε καμιά άγγιση, όπως εγώ σαν έχουμε για μας. Δεν, ελεύθερο είναι, γι' αυτό είναι και διαδικτυακό το κανάλι, δεν πληρώνουμε κάποιον να σκεφτούμε ότι πρέπει να έχουμε νούμερα για να πληρώσουμε τους σκηνοθέτες, τους υπαλλήλους, τη μακηγία, την κομμότητα, δεν είναι μεγάλο, όλα αυτά, όχι. Είναι μια εκπομπή, σαν από τηλεοπτικό κανάλι. Τηλεοπτικό, πάλι διαδικτυακό κανάλι, με ίδια μέσα που δεν έχει... Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ότι πρέπει να κάνεις νούμερα γιατί δεν τραβάει εκπομπή, θα στην κόψω. Έχουμε ελευθερία λόγου. Ευτυχώς ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος... Τον ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Τον ευχαριστούμε. Μας έχει δώσει την ελευθερία να εκφραζόμαστε όπως εμείς πιστεύουμε. Εντάξει. Εννοείται χωρίς να βρίσουμε, χωρίς να προσβάλλουμε. Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό στα είναι, όρια αυτό είναι και, του πολιτικού ορθού, έτσι, του να μην προσβάλλουμε. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του καθενός. Δεν είμαστε άνθρωποι, το έχουμε δείξει, ούτε έχουμε βρει ποτέ, ούτε έχουμε προσπαθούμε να μην προσβάλλουμε κανέναν και έχουμε πει και ότι αν κάτι προκύψει άθελά μας, θεωρήσετε ότι κάτι είναι προσβλητικό, έχει υποθεί κάτι προσβλητικό, να μας το διευκρινίσετε και να μας το πείτε και να μας το επισημάνετε και στο Facebook, στη σελίδα μας, Φολέγαντος εκ παραλίου, σελίδα στο Facebook και στο email μας, Φολέγαντος εκ παραλίου, papaki@gmail.com. Μπορείτε να μας πείτε και στο Messenger, να μας στείλετε ακόμη και στα προσωπικά μας προφίλ ένα μήνυμα, είπες κάτι, ένα προσβλητικό, πάρ' το πίσω, ζήτησε συγγνώμη. Έχουμε και την παρησία, βεβαίως, και την... Και γνώση, την ευσυγκρισία και να ζητήσουμε και την αυτογνωσία. Αν, ναι, αν κάτι θεωρείτε ότι όντως είναι προσβλητικό, γιατί προσέξτε, μην μπερδέψετε την προσβολή με την ειλικρίνεια και με την άσκηση κριτικής κατόπιν αυτοκριτικής όμως. Ακριβώς. Σε κάτι, σε κάποια κατάσταση, ίσως και σε κάποιο πρόσωπο, δημόσιο όμως πρόσωπο. Για τον δημόσιο λόγο και ρόλο του. Ακριβώς.
Αυτό. Ποτέ επί προσωπικού. Ποτέ. Να τα διευκρινίσουμε αυτά, γιατί ακούγονται διάφορα τώρα τελευταία και γράφονται και δεν ξέρω, αυτοί που τα θεωρούν ασυνάρτητα, μήπως το θεωρούν ασυνάρτητο όλο αυτό, γιατί δεν έχουν γνώση της ιστορίας του τόπου μας και των γεγονότων και απλά είναι νεόκοποι, φολεγάνδροι, είναι όκοποι θαυμαστές της εκπομπής, το θαυμαστές με πολλά εισαγωγικά. Και θαυμαστές δεν ξέρω... εννοώ με πολλά εισαγωγικά. Ναι, ναι. Πες. Όχι, Μαρίνα, θεατές, δεν είναι θαυμαστές. Ναι, όχι. Είναι αυτόκλητοι κριτές. Α, θα σου το πω εγώ πώς. Δηλαδή έχουν διοριστεί από μόνοι τους, έχουν, έτσι, ως κριτές, χωρίς να έχουν κάνει πρώτα την αυτοκριτική τους. Κάτι το οποίο εγώ το τονίζω και στα παιδιά της καρδιάς μου. Η αυτοκριτική προηγείται της κριτικής. Ναι. Να ξεκαθαρίσω και κάτι, ότι έχουμε ανοίξει τώρα την παρένθεση του φολέγανδρος, ναι, του εισαγωγικά φολέγανδρος, και μετά θα ανοίξουμε την παρένθεση του εκπαραλίλου. Θα πούμε και θα βλέπουμε. Ναι. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από τους πολλούς φίλους μας εκτός φολεγάνδρου. Θα μας επιτρέψετε και τα, ας το πούμε, οικογενειακά μας αυτά. Λοιπόν, μην μπερδεύετε την κριτική, η οποία τονίζω έπειτα της αυτοκριτικής μας, για την ικανότητα ή η έλλειψη ικανότητας κάποιου με την ανηθικότητα. Είναι άλλο η ανηθικότητα και άλλο η ανικανότητα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι κάποιος δεν είναι ικανός ή είναι ανίκανος να κάνει αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι ανήθικος. Ναι. Ο καθένας με τη δύναμη. Μπορεί να θέλει, αλλά δεν μπορεί. Ναι. Το να θέλει δεν σε κάνει ανήθικο. Είσαι σε κάνει ηθικό, γιατί λες, έχω πόθο ψυχής, πόθο καρδιάς να κάνω κάτι καλό για τον τόπο μου. Ναι. Έτσι. Μπορώ. Θέλω να φτιάξω ένα πύργο στην Πολέναδρο. Να κάνω ένα πύργο της Πίζας, ένα πύργο του Άιφελ μέσα στη χώρα. Έχω τη δυνατότητα. Έχω τη γνώση. Μπορώ. Όχι. Αυτά τα οποία λέμε. Και τα οποία φαίνουν. Δεν είναι ανήθικο αυτό που θέλω. Όχι. Είναι αδύνατο όμως. Οι ελλείψεις φαίνουν. Λοιπόν. Και το λέω, ήθελα να τελειώσω αυτό. Ότι ναι. Να μάθω. Γιατί μπορεί αυτοί που κρίνουν να μην ξέρουν τα γεγονότα. Γιατί και φυσικό να μην τα ξέρουν. Γιατί άμα είναι και νεόκοποι φολεγάνδροι και νέοι σε ηλικία και χωρίς να έχουν ενημερωθεί από τους γνωστούς και φίλους τους για τα τεκτενόμενα στη φολεγάνδρο. Και ξέρουν ή να έχουν ενημερωθεί, ή να έχουν ενημερωθεί μόνο μερός. Ναι. Ή να και ξέρουν μόνο τα πρόσφατα γεγονότα. Τότε καλό είναι να κρατηθούν πίσω, να μάθουν να ρωτήσουν, γιατί αυτά που λέμε εμείς πολλές φορές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη σύγχρονη ιστορία και κατάσταση και τις σύγχρονες καταστάσεις στο νησί, γιατί καλός ή κακός και μια ηλικία έχουμε, δεν είμαστε 20 χρονών παιδιά. Συγγνώμη, τέτοια... Μισό αιώνα στην πλάτη. Συγγνώμη, τέτοια μέρα ή μάλλον τέτοια βραδιά έρχεσαι και μου λες αυτό. Για μένα μιλάω, δεν μιλάω για σένα. Και, εγώ είμαι και 4 χρόνια μεγαλύτερη. Ναι, και καλός ή κακός, τον καιρό που ήμασταν νεότεροι υπήρχαν άνθρωποι εν ζωή, ξεκινώντας από τον παπά μας, τον πατέρα μας, τους παππούδες μας, θείους, συγγενείς, μαθαίναμε γεγονότα και καταστάσεις για όλο το νησί και τις οικογένειες και τα τεκτενόμενα και τα ιστορικά γεγονότα. Ένα λεπτό, μία νοτελεία. Και όχι από ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτό το οποίο, μπράβο, κοινωνική για κριτική. Ιστορικά γεγονότα, ναι, για γεγονότα που είχαν να κάνουν με την ιστορία του τόπου και με τις καταστάσεις που έρχεται ο τόπος μας από διαφορές. Να πούμε ξεκάθαρα, όχι, να υπενθυμίσουμε και να ενημερώσουμε, μάλλον ένα λεπτό Μαρίνα, να υπενθυμίσουμε στους συμπατριώτες μας και να ενημερώσουμε τους νέους φίλους της Φολεγάνδρου ότι ο προπάπους μας και ο παππούς μας, αλλά και μετά ο αδερφός του πατέρα μας ήταν πρόεδροι επί μεγάλη σειρά ετών και δύο παππούς μας, ο αείμνηστος Βίκτορας Καριστινέος, μια ιστορική προσωπικότητα για τον τόπο, έφεραν ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Έχω πει και άλλη φορά την εκπομπή ότι εγώ τον παππού μας τον συνάντησα εντός εισαγωγικών στα βιβλία μου. Ναι, δηλαδή, ναι, το έχουμε ξαναπεί. Να πούμε και ένα λεπτό. Και ότι ο πατέρας μας επί μακρά σειρά ετών ήταν δάσκαλος στο νησί και στα δύο σχολεία κάποια περίοδο. Και ήταν και το. Το μητρό. Εκτελούσε και χρέη γραμματέως. Εκπαίδευσε τον μετέπειτα γραμματέα. Ναι, και επίσης είχε καθαρογράψει τα ληξιαρχικά όλα του νησιού, γιατί ήταν ο πιο σύγχρονος γραμματέας όταν ανέλαβε το.
Δεν και... ήταν γραμματέας, δεν μπορούσε να γίνει. Όχι, σαν δάσκαλος. Ως δάσκαλος ήταν και ένα... σαν γραμματέας. Ωραία. Και ας πούμε, αν ρωτούσε στον παπά μας για τη συγγένεια κάποιου, σου λέγε όλο το γενεαλογικό δέντρο. Ήξερε ηλικίες. Ηλικίες, πότε γεννήθηκε. Πότε... Και είχε αδερφό, πατέρα. Οπότε όλα αυτά. Μας τα πέρασε. Μας τα πέρασε, τα ψιλογνωρίζουν, τα ψιλοθυμόμαστε. Όχι, τα θυμάμαι όλα. Θυμόμαστε από εδώ και τη μνήμη. Ναι. Λοιπόν, και κοιτάξτε να σας πω τώρα τι γίνεται, έτσι να δώσω και ένα, να πω και κάτι. Και επειδή ήμουν ένα δύσκολο παιδί εγώ ως προς το τρέφεστη, στο να φάω, ήμουν το ανέκδοτο έτσι πια της απανομεριάς. Ναι. Οι συμπατριώτες μας, στο στόμα του πατέρα μας, έγιναν παραμύθια, πρόσωπα ιστοριών, για να φάω εγώ. Εγώ όμως αυτά, και επειδή μέχρι μια σχετικά μεγάλη ηλικία είχα αυτό το θέμα, εγώ αυτά όμως τα ρούφηξα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τα άκουσα και ήθελα ξανά και ξανά και τα θυμάμαι, τα εμπέδωσα. Και μαζί και εσύ μετά, γιατί και μετά μας άρεσε και τον ρωτούσαμε και τα λέγαμε και ξανά. Οπότε, ξέρουμε και θυμόμαστε και κατανοούμε και μπορούμε να ερμηνεύσουμε και συμπεριφορές και χαρακτηρίες. Δεν είναι κάτι εξάλλου ανίκιο σε μένα. Το... και σε μένα και σε σένα. Τώρα για... αν έχει δομή ο λόγος μας, τι να πω, ξέρω εγώ, τι λένε οι άνθρωποι με τους οποίους έχω, ας πούμε, μία συνεργασία. Και τα παιδιά μου, καταλαβαίνομαστε, καταλαβαίνουμε, ναι. Λόγος με αρχή, με στέλος. Λοιπόν, είχα σκοπό να πω και κάτι γιατί παρακολουθώ όταν έχω χρόνο ή με έναν... δεν ξέρω πώς, με έναν τρόπο, τώρα Μαρίνα θα το δεις αυτό, θα τα πούμε αυτά, γιατί εντάξει, θα μιλήσουμε μετά και για την τοξικότητα, για τη ροή της αγάπης, θα τα πούμε. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος βέβαια, αλλά... λέω λοιπόν ότι η εκπομπή γεννιέται στη διάρκεια της εβδομάδας. Και εδώ μία ανωτελεία, την... στις αρχές της εβδομάδας συναντηθήκαμε με τον Θανάση τον Ευθυμιάδη, παρουσίασε το βιβλίο του σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο. Είναι καφέ βιβλιοπωλείο των Booking Hill στη Δάφνη. Νομίζω βρήκα και το χώρο των συνεδέξεων στον καθημερινό σου. Θα τα πούμε αυτά. Έτσι, γιατί θα έχουμε και εδώ, θα έχουμε και εκεί. Αυτό λέμε, ότι η εκπομπή δεν προγραμματίζεται μια εβδομάδα. Αναγκαστικά θα κάνουμε και μοντάζ, Μιχάλη Πετρόπουλε. Οπότε τι έχουμε να πούμε, ότι. Μιχαλόπουλη. Και είναι και τα γεγονότα που σου αλλάζουν και τη ροή της εκπομπής, διότι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν σου κρύβω, τέτοια ώρα, ήμουν σε καρφιά αναμένα, καθόμουν, διότι η ομάδα μας, ο Ολυμπιακός, έπαιζε με τη Ρεάλ στο μπάσκετ και τελικά αποκλείστηκε από το τελικό, έπαιξε στο μικρό τελικό και είχε τελείως. Νικήσαμε στο μικρό τελικό, να τα πούμε και αυτά, γιατί και αυτή είναι μια επιτυχία ελληνικής ομάδας, λοιπόν, βεβαίως πολύ μεγαλύτερη. Ήταν λοιπόν την Κυριακή ο Παναθηναϊκός κέρδισε το 7ο ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ, πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι εκείνος με τα περισσότερα, ή Ρεάλ, αυτό δεν είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη, φίλοι Παναθηναϊκοί, εάν ξέρετε, όχι. Πείτε το μας αυτό, θα ήθελα να το ξέρω. Δηλαδή, μπορώ να το βρω και σου πω. Ναι, για δες το. Τέλος πάντων. Μια ελληνική ομάδα, όπως και να, και αν δεν είναι πρώτος σε. Θα είναι δεύτερος, ναι. Δηλαδή, αυτό είναι. Τεράστια επιτυχία για όλη την Ελλάδα. Και ακόμα. Πριν από αυτήν, βέβαια, είχαμε μια ακόμα τεράστια επιτυχία στο ποδόσφαιρο με την νεανική πριν κανένα μήνα ήταν. Ναι, πριν κανένα μήνα. Δεν το είχαμε πει τότε γιατί. Δεν ξέρω αν είχαμε και εκπομπή, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν να έχουμε και δεν κάναμε, ήταν τότε που δεν κάναμε. Λοιπόν, η K19 του Ολυμπιακού πήρε το Champions League σε αυτή την κατηγορία που είναι, που δεν τους λες και μικρούς, γιατί οι ομάδες με τις οποίες έπαιξε είναι ομάδες στις οποίες παίζουν και της πρώτης ομάδας ποδοσφαιριστές κτλ. Οπότε και αυτή μια τεράστια επιτυχία. Και βέβαια θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη από τις δύο προαναφερθήσεις. Νομίζω η Ρεάλ έχει 10. Α, το είδες εκεί?
Νομίζω πως αν το είδα καλά. Αν το ωραία, καταλάβα. Εγώ θα ευχηθώ στους φίλους του Παναθηναϊκού και φίλους Παναθηναϊκούς, γιατί απεθάνουμε το βάζελο. Το αυτό. Όχι, το γάβρο όχι, βέβαια, γιατί έχει μια άλλη έννοια. Όταν θα λέμε γάβρο, να το προσέχουμε, γιατί απευθυνόμαστε. Αυτό αφορά κυρίως τα μικρά, τα παιδάκια, ναι, τα χαμηλάκια, ναι, του Ρεάλ. Έχει 10 νίκες στην πρώτη θέση Ρεάλ. Ναι. 6 είχε ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Μακάμπη, τώρα έχει 7. Οπότε, ναι, ωραία. Και Μακάμπη. 5 η Βαρέζε, 7 η Τσεσκά, 3 ο Ολυμπιακός, η Αρμάνη, τέλος πάντων, αρκετές. Μακάρι και να την περάσει, όχι. Μακάρι, όχι ο Παναθηναϊκός, που βεβαίως είναι πιο κοντά και αυτό λέει λογική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μια ελληνική ομάδα να ξεπέρασει τη Ρεάλ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν να πω ότι. Συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Και στον Παναθηναϊκό, το κύπελλο Ελλάδας. Περίμενε, όχι, αυτό δεν θα το πω, με συγχωρείτε, θέλω να είμαι αντικειμενική, το κύπελλο της Ελλάδας. Μάλιστα το ξεχάσουν όλοι. Καλό θα ήταν, εκτός από τους παίκτες και την δίκη του Άρη, έτσι, τους φιλάθλους του Άρη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μην με πηγαίνεις από το ένα στο άλλο, ο ΠΑΟΚ ήταν η πιο σταθερή, νομίζω, ομάδα και, ναι, Ολυμπιακός, ας πούμε, έχασε και πολύτιμο χρόνο, γιατί είχε αναταράξεις, αλλά ήρθε ένας εξαιρετικός προπονητής και ξέρω πολύ καλά από προπονητική, γιατί μπορεί να έχεις τους παίκτες και να μην έχεις τον προπονητή, έτσι. Την πρώτη ήλια, ακριβώς. Ξέρω τι σημαίνει. Τα παιδιά της καρδιάς μου καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Προπονητική. Προπονητική δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, είναι και τέχνη και τεχνική. Λοιπόν, και λέω λοιπόν ότι... Μαλή. Ναι, συγγνώμη, έψαχνα γι' αυτό και μου βγάλε βιντεάκι η διευθύνση. Ναι, είναι αυτό για... το οποίο λέγαμε πριν. Έψαχνα για να βρω το για τα αστέρια και πέταξε διαφήμιση από κάτω, συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Και λέω λοιπόν ότι. Για να είστε και συνεπείς έτσι μια ροή. Ότι και εκεί συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό συγχαρητήρια και το είπα και τώρα. Βεβαίως, αν έπαιζα στον τελικό μαζί του, θα ήθελα να κερδίσω εγώ, αλλά ναι. Εάν ήμουν καλή. Όχι, όχι, εδώ πάμε. Αλλά εάν η δική μου ομάδα ήταν καλύτερη. Δηλαδή, το να θέλω να κερδίζει η ομάδα μου καλά και ντε, καλά και σόνι, δεν είναι υγιές. Ούτε είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μονοπολούμε τις νίκες. Δηλαδή, μόνο εγώ θα νικάω. Αυτό και όταν δεν νικάω. Μωρά, παιδάκι, που πρέπει να κερδίζει πάντα για να μην κλαίνε. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουμε μάθει να χάνουμε. Ναι, το παιχνίδι αυτό είναι. Σε ένα παιχνίδι, όταν παίζουν δύο, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Δεν μπορεί πάντα να κερδίζει ο ένας. Το κακό λόγω. Για εμένα και το άδικο είναι όταν κερδίζει εκείνος ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος. Που δεν ιδανικά, ναι, ιδανικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τελικός του μπάσκετ ανάμεσα στη Ρεάλ και στον Παναθηναϊκό ήταν ένας εξαιρετικός τελικός. Προηγήθηκε η Ρεάλ. Και ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερό αγώνα και μπράβο και συγχαρητήρια και έτσι πρέπει να είναι οι αγώνες. Να κερδίζονται στο χώρο παιχνιδιού, στο στο παρκέ, στο χορτάρι, αναλόγως. Στο γήπεδο, στο χώρο, στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Λοιπόν, γιατί είπαμε πριν όλα αυτά και βέβαια η μεγαλύτερη επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών. Επειδή το ποδόσφαιρο θεωρείται. Πιο δύσκολο παιχνίδι το μπάσκετ. Και, ναι, μπορεί να έχει πιο θεαματικό το μπάσκετ. Εναλλαγές. Εναλλαγές. Με ταχύτητα. Αλλά το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και όπως και αν το κάνει. Είναι ο βασιλιά του σπορ. Εντάξει, αν με ρωτά σε μένα. Ναι, εντάξει. Ναι, στον ομαδικό, ναι, αλλά εγώ α πούμε, επειδή πήγα και. Αφήτρια τη στιγμή θα μου έλεγα. Ο βασιλιά του σπορ εννοώ των ομαδικών αθλημάτων. Ωραία, έτσι τον θεωρούν. Α το αφήσουμε, δεν το κρίνουμε εμεί. Ναι, προφανώ οι άλλοι ξέρουν, όσοι το λένε, ξέρουν καλύτερα. Γνώριζουν καλύτερα, δεν θα παραθέσει αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Μεγαλύτερη όμως η επιτυχία του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο το οποίο έρχεται εδώ στην Ελλάδα. Σε επίπεδο συλλόγων. Ναι, πρέπει να το διευκρινίσω, γιατί έχουμε. Και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ελλάδα μετά το Euro του 2004. Ναι, είπα το δεύτερο χρονικά και βέβαια ίσως και σε αξία. Δεν ξέρω, είναι. Θεωρώ πιο πάνω. Τη εθνική ομάδα. Είναι πιο πάνω και εγώ έτσι το θεωρώ. Αλλά σε συλλογικό επίπεδο και σε ιδιωτικό επίπεδο των ομάδων, γιατί το άλλο είναι εθνικό. Και το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό κύπελλο που έχει κατακτηθεί στην Ελλάδα. Μπράβο. Και δεν είναι. Και μιλάμε για τις συμμετοχές, γιατί υπήρχε και η συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Γουέρνο τον Άγιαξ. Το 1971 ήταν. 53 χρόνια πριν. Ναι. Ήμουν αγέννητη.
Απόψε πρέπει να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Θα κάνουμε όλα, ναι. Και δεν με νοιάζει που μεγαλώνω. Με νοιάζει που τελειώνω. Μην το σκέφτεσαι, αυτό το ξέρει κανείς. Ναι, σωστά. Τι, μην δίνετε σημασία. Έλα, Μαρίνα, θα κατηγορηθούμε ότι δεν έχουμε συνέπεια λόγου. Ναι, ναι. Είδες, εγώ έλεγα τώρα για τις ομάδες και εσύ μου λες και τα γυναίκα. Ναι, με πονάει αυτό γιατί... Ναι, με σε πονάει, κανείς δεν ξέρει. Αστειεύομαι έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι δυνατόν να βλέπω σχόλια και σιγά τι πήρατε και να πιάνονται κάποιοι από, ξέρω εγώ, κάποια άστοχη, ατυχή δήλωση ενός παράγοντα του Ολυμπιακού, του Καραπαπάνου, το πούμε έτσι, ο οποίος είπε ότι είναι το Μίλκο Καπ και κάτι τέτοια. Πάνω στη Μίλκο, τώρα την διαφήμιση, το τρόλαρε και λέει ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τι έκανε η Μίλκο, ξέρω όμως τι έκανε, δεν μου έκανε και διαφήμιση. Ξέρω όμως ότι ο μεγάλος Μουρίνι όταν το πήρε, λέει, το χτύπησε και στο χέρι του στο χέρι, δεν ξέρω, το χτύπησε στο σώμα του τατουάζ. Ούτε να λέμε ότι η Φιωρεντίνα είναι ο λεβαδιακός της Ιταλίας. Μα τώρα συζητάμε να συγκρίνουμε τι. Ούτε ότι τα το, ιταλικό, συγνώμη, ούτε... το ιταλικό πρωτάθλημα τώρα συγκρίνεται με το ελληνικό, δηλαδή και τηρουμένων των αναλογιών, δεν μπορείς να πηγαίνεις πάνω. Λοιπόν, και ούτε ο Ολυμπιακός έκανε ένα παιχνίδι τυχαίο έτσι. Την πρώτη φορά εγώ σου λέω είναι τύχη, τη δεύτερη είναι το τυχερό. Την τρίτη όμως και δεν ήταν μία και δύο και τρεις και ομάδες. Η Άστον Βίλα, ας πούμε, που, η οποία είναι τέταρτη στην Αγγλία. Δεν είναι. Δεν είναι λοιπόν, δεν είναι στραβός ο γυαλός. Στραβά αρμενίζουν κάποιοι. Καλό είναι να βγούμε λοιπόν από αυτόν τον τυφλό οπαδισμό, αυτή τη μυσαλλοδοξία, αυτό το φανατισμό και να μην βγάζουμε το άχτι μας στην επιτυχία ενός αντιπάλου εντός αγωνιστικού χώρου και να ανακαλούμε στη μνήμη εποχές άλλες, όπου βέβαια υπήρχαν τα πειράγματα, βεβαίως και υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε τοξικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ξέρω εγώ κατεβάζω τα φέρετρα και κάτι τέτοια δική μα, δεν θυμάμαι τώρα πώς, αλλά κάθονταν δίπλα-δίπλα. Ναι, θα το φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για την επιτυχία του Ολυμπιακού και πώς κάποιοι, προς μεγάλη μου απογοήτευση και εκεί μου, το αντιμετώπισαν. Λοιπόν, ή να λες και τι κάνατε και αυτό, ή ξαφνικά να εστιάζουμε μόνο στις καταστροφές του γηπέδου. Όταν, ας πούμε, οι φίλοι της ΑΕΚ πριν καιρό λέγανε ότι τι θα κάνετε, το γήπεδό μας θα μας το καταστρέψετε και δεν μπορούσα... Αυτό ξέρεις πρώτη μου θυμίζει, δηλαδή να σε καλέσω σε μια γιορτή, να έρθεις στο σπίτι μου και να αρχίσω να λέω, τώρα θα έρθεις βέβαια, αλλά έτσι και σου πέσει το ποτήρι και μου σπάσει, έτσι στο τζακίρι και έφτρε να βρει και μου σπάσει ένα ποτήρι, κοίτα, εγώ, να ναι. καταστρέψει το σπίτι. Όταν τα έχετε κάνει, όταν τα όταν καλώ λοιπόν στο σπίτι μου, όταν καλώ στο σπίτι μου, σε μια γιορτή κόσμου πολύ, περιμένω και τις ανάλογες φθορές. Τώρα μου πεις κάποιες γίνανες και εμένα. Ναι, όταν έχεις κάνει με 20.000 κόσμο, όταν κάνεις με 20.000 κόσμο και υπάρχουν 200 ανεγκέφαλοι, 300, 500, 1.000 ανεγκέφαλοι μέσα σε αυτές τις 20.000, δεν μπορείς να τους προφυλάξεις όλους. Τώρα αν ο άλλος έχει τη ζούρλα του και θέλει να πάει τουαλέτα, να σπάσει όλες τις πορσελάνες και τις πόρτες. Τι σπάσανε. Ναι, βάλανε, όχι, αυτοκόλλητα και κάτι. Ναι. Ωραία. Όμως αυτή και αυτό το καταδικάζουμε, δηλαδή η φθορές. Αλλά... Αυτό το άψυχο δεν σου φταίει και, δεν, ας πούμε, και να μην λέμε για τους Ολυμπιακούς, ακόμα και για τη Φιωρεντίνα. Τσαλίστηκαν να τους πέσει τις ομάδες και σπάσει τα κρατήρια και τους απετάνε. Εκεί περισσότερο. Δηλαδή τι επίπεδο είναι αυτό. Μου πεις βέβαια αν έκανε ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει χειρότερα. Δεν το ξέρω. Όχι, μετά αν δεν γράφεται ιστορία. Δεν ξέρουμε. Η διοργάνωση όμως ήταν πολύ καλύτερη, ήταν άψογη. Έχει αρχίσει λίγο η κατάσταση των ζημιών. Αυτά τα έχετε ακούσει και από άλλα κανάλια, χθες να στα πούμε εμείς. Και επειδή είδαμε και κάποια καθίσματα του γηπέδου, λέει, μου έστειλαν φωτογραφίες φίλοι της ΑΕΚ και φίλοι δικοί μου. Λέει, ορίστε, λέει, τα πήραν και τα πουλούσαν. Τώρα αν τα έβγαλε στη Φιωρεντίνα, βέβαια, και τα σπάσε, απαράδεκτο, καταδικαστέο. Και τα πήρα και τα πουλούσαν. Εντάξει, ορισμένο. Και εγώ ντροπή μου. Και αυτό, γιατί βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει το ίδιο κάθισμα στη θέση. Δηλαδή να κολληθεί. Κάτσε, άμα το σπάσει και είναι άχρηστο για το γήπεδο. Όχι, είναι απέναντι, το θέμα είναι τι θα πάρει έξω. Κάτσε τώρα, βρε Μαρία, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει κάνει σαν τρόπο ότι έχει αξία. Ναι. Αυτά είναι κουταμάρι. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν είναι. Κοίταξε. Αλλά δεν είναι ανήθικα. Δηλαδή, ωραία, αφού είναι για σένα άχρηστο να το πάρω και εγώ τώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, το να το σπάσω για να το πουλήσω. Δεν μπορεί να μην έχει κάνει κανένα από του άλλου πάνω στην άλλη ομάδα. Δηλαδή, ξαφνικά. Ξαφνικά εμεί τα. Η αυτοκριτική ό, για την οποία λέγαμε. Όταν τα κάνει κρεμαστάρια, βρίσκουν να χτυπήσουν. Ναι, εντάξει. Για να μειώσω. Ναι, ορίστε αυτό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό, αν πήγαν ας πούμε, και πανηγυρίσαν και σπάσαν μια Ελλάδα, θα. Ναι. Τι να πω. Ξέρετε κάτι. Το μόνο το οποίο θέλω εδώ να επισημάνω,
με κάθε σεβασμό προς τους αγνούς φιλάθλους των άλλων ομάδων. Στον Ολυμπιακό, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, εικάζω ότι μπορεί ο λόγος να είναι ότι είναι πολυτροπεούχος και όντως πρωταθλητής, όχι, τώρα θα μου επιτρέψουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έχουν εκείνο τον στίχο, λέει πρωταθλητής σε όλα τα σπορ παντοτινή, είναι. Δεν ισχύει για τον Παναθηναϊκό και το ξέρουμε, ο Ολυμπιακός είναι και πρώτος και σε όλη την Ευρώπη και σε ναι. Μπαρτσελόνα. Και, ναι, και είμαστε πολύ αθλητικός όμιλος, λοιπόν. Ίσως, και λοιπόν, ασχολητεύουν το πολύ άθλημα, ναι, το πολύ άθλημα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η Ουγγαρία στηρίζεται κυρίως στο πόλο, το θεωρεί το εθνικό της άθλημα. Τι είπα να πει, ότι δεν έχει, τόσο παγκόσμια έχει πάρει, τόσο πρωταθλήματα Ευρώπης έχει πάρει, τι είπα να πει, δεν έχουν αξία, είναι στο πόλο. Ναι. Λοιπόν, επειδή εδώ η φίλη και συνεργάτη δάμας, η Ελληνική Καλατζοπούλη, η οποία είναι ΑΕΚ, λέει ότι ανήθικο ήταν, λέει, να γραφτούν στους τοίχους του γηπέδου αεκτζίδες, να γράψουν για τους αεκτζίδες του, βεβαίως, όπως και τους φίλους του ΠΑΟΚ να τους λέμε Βούλγαρους ή όπως, ξέρω εγώ τι άλλο, για τους Ολυμπιακούς διάφορα, καταδικαστεία όλα, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα τώρα. Η μεγάλη εικόνα, λοιπόν, την οποία όσοι δεν είμαστε μικρόψυχοι πρέπει να δούμε καθαρά, είναι ότι ο Ολυμπιακός είχαν μια τεράστια επιτυχία. Παντού υπάρχουν εγκέφαλοι. Εγώ ποτέ δεν είμαι της λογικής, ναι, αλλά ναι, λες για μένα, αλλά ναι, αλλά και εσύ όμως. Και η Μαρίνα το γνωρίζει πολύ καλά, γιατί πάνω σε αυτό έχουμε και κάποιες διενέξεις, αυτά τα λέμε όλα. Mm. Πολλές φορές εσύ το κάνεις αυτό και σου λέω, μην κοιτάς. Τι κάνω εγώ, δες τι κάνεις εσύ. Ακόμα κι αν εγώ στο λέω με μια σκοπιμότητα, με ένα έτσι μυσαλόδοξο πνεύμα, πες το όπως θες. Εσύ, άκου τον λόγο, άσε την πρόθεση και πιάσω από το λόγο για να γίνεις καλύτερος. Εδώ τώρα, Θανάση Ευθυμιάδης, έτσι, σας κάνω και μερικές έτσι, πώς να το πω, έναν προειδεασμό για τα όσα είπαμε. Λοιπόν, άσε ποια είναι η δική μου πρόθεση. Μπορεί να είναι ο εξυπνεκισμός. Ναι. Έχω λόγο, θύμισε μου να το πω αυτό, ναι. γιατί έγινε ένα περιστατικό εκεί. Λοιπόν, αλλά εντάξει, αυτό. Δηλαδή, πολύ από όλο αυτό, από όλο αυτό. Αλλά λοιπόν, και λέω λοιπόν ότι το κάνουν όλοι. Απλώς του Ολυμπιακού σε μικρότερη κλίμακα, γιατί έχουμε δουλέψει πιο πολύ σε αυτό. Το έχουμε δουλέψει αυτό. Ίσως ακριβώς ένας από τους λόγους να είναι αυτός, ότι είναι πιο χορτασμένοι. Κατάλαβες, δηλαδή, να τώρα ο Άρης και προς Θεού, σέβομαι πάρα πολύ και την ομάδα του Άρη. Είχε λέει πόσα 50 χρόνια να πάρει, 54 χρόνια να πάρει τρόπο. Δηλαδή, του Ολυμπιακού δεν έχει. Να, τώρα πήραμε πρωτάθλημα, ξέρω εγώ στο πόλο, πρωτάθλημα από εδώ. Θέλω να πω αυτό, όταν είσαι και λίγο χορτασμένος, πόσο μάλλον πολύ. Αντιπαρέρχεσαι. Ναι, το εξελίσσεις. Εκείνο το οποίο εγώ εύχομαι είναι να εξελιχθούν σε αυτό το επίπεδο και άλλες ομάδες. Δεν λέω ότι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει ανεγκέφαλους φανατικούς με άκρατο οπαδισμό, ο οποίος οδηγεί στο χουλιγκανισμό, μορφή βίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, τα ακούσατε στις ολοκληρώσω, θα το πεις, να ολοκληρώσω. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε περιορίσει αυτό το ποσοστό συνειδητά. Και μπορώ και μιλάω και εξ ονόματος έτσι. Και εγώ θα σου πω γεγονός που άκουσα. Γιατί και η σύνδεσή μας με αυτή την ομάδα είναι εξ απαλώνων ήχων και όχι, δεν εννοώ από τα μικράτα μας, τον πατέρα μας. Ο νονός του, ο αείμνηστος Ιωάννης Παπαχριστοφίλου, ο πρεσβύτερος, ήταν από τα πρώτα μέλη του Ολυμπιακού. Και ναι, σπουδαίο από τα και στο Μοσχάτο και στην ελληνική εκπαίδευση. Λέμε για τον χουλιγκανισμό. Για να καταλάβεις, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωμπάσκετ, στο Βερολίνο, συναντήθηκαν ομάδες χούλιγκαν, οπαδών, και δεν θα τρεπούν ούτε καν οπαδοί, ομάδες από ναι. Οπαδών και δώσαν ραντεβού για να παίξουν ξύλο και είχαμε και θύματα και είχαμε και νοσηλεία. Να πω εδώ λοιπόν, γιατί εξακολουθεί να μου στέλνει η Κατερίνα, σε ευχαριστώ για τις επισημάνσεις. Το έχουμε δουλέψει στη μεγάλη κλίμακα. Είπαμε, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις
Σε εμάς αυτό συμβαίνει σε μικρότερο ποσοστό. Ένα λεπτό. Θα πω και κάτι ακόμη. Πάνω σε αυτό τη Κατερίνα. Ναι. Φίλη Κατερίνα, θα σου απαντήσω εγώ τώρα. Πελάτης μου στη δουλειά. Φανατικός οπαδός της ΑΕΚ, δεν θα πω όνομα, εκείνος ξέρει, είναι και φίλος μου. Οργανωμένος, ένα μήνα πριν όταν είχαμε πια προκριθεί για το τελικό, κοινάει και μου λέει: δεν ξέρω τώρα, φυσικά δεν έγινε γιατί ελέγχθηκαν τα ανάλογα μέτρα. Θα σας τη στήσουμε. Θα σας εγώ αυτό δεν το ήξερα. Εσύ το ξέρεις και το ξέρω εγώ. Δεν θα είχα συζήτηση όμως με την Κατερίνα πριν έρθουμε εδώ. Θα σας τη στήσουμε. Αυτό είναι οργανωμένος στον Ιζέναλ. Θα σας τη στήσουμε, θα γίνει χαμός, γιατί λέει. Θα φάτε ξύλο πολύ γιατί σκοτώσανε τον Μιχάλη. Ποιοι τον σκοτώσαν τον Μιχάλη, το γνωστό Μιχάλη. Του λέω ότι σε Ζάγκρεμπ. Δεν έχει σημασία, μου λέει. Εσείς θα παίξετε, θα σας στήσω. Του λέω πας καλά. Σκότωσε η Ζάγκρεμπ, αυτή ήταν η Ζάγκρεμπ, το παλικάρι. Και εσείς ότι, ναι, μου λέει, γιατί δεν πρέπει να μπείτε μέσα. Αυτό γιατί ήταν το θέμα. Βάσετε κόκκινο. Ναι, και σήμερα λοιπόν που τον είδα, του λέω, είδες τη ώρα που έδειξε το γήπεδο κόκκινο, γιατί και εγώ την τροπή μου, αλλά. Δηλαδή, πάτε φίλοι φίλοι. Ναι, και επειδή, κοιτάξτε, κατανοούμε. Όχι, για να πω για την ανοριμότητα. Για την ανοριμότητα, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι, και μιλάμε για άνθρωπα 50+. Δεν μιλάμε για 25. Δεν είναι ο μόνος, ούτε ο μοναδικός. Ναι, για 50+, έτσι. Πολύ παραπάνω σε ηλικία από μένα. Και μου λέει, θα το κάνουμε, θα μαζευτούμε, έχουμε συνονοηθεί με τα κλαμπ, κάνουμε συνεδρικές συνονοήσεις. Μην βγάζετε άχτη. Δηλαδή, αυτά είναι ανοριμότητες. Είτε είναι από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από οποιονδήποτε. Οι άλλοι κατέβηκαν από το Ζάγκρεμπ και τη στήσανε και σκοτώσαν έναν άνθρωπο σαν καλά καθούμενα μέσα σε κόσμο που καθόταν και πίνει τον καφέ του. Αυτά είναι εγκλήματα. Απαράδεκτα. Και όσον αφορά αυτούς που, που λέτε ότι καταστρέψανε κάποια πράγματα στο γήπεδο και χαλάσανε. Και, πήγανε, λέει, και, είπα, και λένε συζητήσει ότι ο κ. Μελισσανίδης θα κινηθεί εναντίον του νομικά και θα του αστική ευθύνη και για καταστροφή ξένες. Πολύ καλά θα κάνουν. Μαζί μπορούν του. Να μην ξαναπατήσουν σε γήπεδο αυτοί και οι άνθρωποι. Και να μας τους υποδείξει, γιατί ναι, αν είναι γιατί, του Ολυμπιακού όντως. Αν τηρηθούν τα μέτρα που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση, που έχει πει η κυβέρνηση ότι. Εξαγγείλει. Που έχει εξαγγείλει ότι πλέον είναι ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, ονομαστικά και όπως ήταν τώρα στην ΟΕΦΑ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξαναμπούν σε γήπεδο. Δεν καταλαβαίνω. Και ποτέ τους να μην ξαναμπούν. Και να σας πω και κάτι, επειδή γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα στον Ολυμπιακό, πιστέψτε με, πρώτη. Η υπεύθυνη του Ολυμπιακού, η ομάδα. Μα δεν θα τους... μπορούσε και ένα γήπεδο ελληνικό πλέον αυτή. Και χαιρόμαστε. Και πρώτοι εμείς θα τους τιμωρήσουμε όπως πρέπει. Γιατί άλλο να υπάρχει ένας γνωστός, έως και γραφικός, πολύ γνωστός φίλος, πείτε τον όπως θέλετε, γραφικό, γιατί ο Τάκης ο Τσουκαλάς, ο οποίος... Μπορεί να τα κανάλισε το δικό μας διαδικτυακό, όχι δεν είναι διαδικτυακό, όχι, εκεί, όχι, είναι το δικό μας διαδικτυακό. Κάθε βρίζει και κάνει και ό,τι θέλει και ας κάνει. Κοίταξε, είναι sui generis, να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω, είναι sui generis, είναι ο συγκεκριμένος, τον ξέρετε, αλλά είναι ο Τάκης ο Τσουκαλάς. Δεν είναι στο απειρόβλητο ακριβώς, αλλά είναι αυτό το οποίο είναι. Λοιπόν, άλλο το ξέρω, λοιπόν. Είναι μια και άλλη φιγούρα. Δεν θα πάρω θέση, ο καθένας μπορεί να τον χαρακτηρίσει όπως θέλει. Δεν μου επιτρέπετε για τους λόγους της απόσταση. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του σε όλο αυτό. Υπάρχουν και σε άλλα κανάλια και άλλων ναι. ομάδων. Και άλλων ομάδων, δεν έχουμε δει. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Αυτός είναι ο πιο γνωστός, γιατί εντάξει. Αλλά η φωτογραφία του πατέρα με το παιδί, του κορίτσι νομίζω είπαν κιόλας, είναι που κρατάνε τα δύο καθίσματα, αν είναι όντως αληθινή και είναι όντως... Εγώ σου λέω την αλήθεια. Αυτός ο πατέρας όχι μόνο το χείριστο παράδειγμα δίνει, αυτός πρέπει να αποκλειστεί γιατί όπως, έχει μαζί το παιδί του. Όπως και ο τοξικός λόγος μπροστά στα παιδιά σας ή μέσα στο διαδίκτυο το οποίο θα το δουν τα παιδιά σας και αν δεν το δουν σήμερα θα το δουν αύριο ή θα το ακούσουν ή θα τους θα το μεταφέρει κάποιος. Κάποιος αργότερα, ναι. Λοιπόν, και μετά μην ψάχνετε να δείτε πώς γίνεται η βία. Yeah, η βία είναι μία. Εκδηλώνεται με πολλές μορφές, αλλά θέλω να πω ότι η ρίζα της ξεκινάει από το σπίτι κυρίως. Εάν λοιπόν θωρακίσεις το παιδί σου και του μάθεις ότι ξέρεις, δεν μπορείς σου... κάθε σέβεσαι τον άλλον, κάνεις πρώτα αυτοκριτική, ύστερα κριτική, ξέρεις, γνωρίζεις τα όρια σου, γενικά μιλάω Μαρίνα, δεν μιλάω Μαρίνα, και δεν φανατίζεσαι προς Θεού, ποτέ και για τίποτα και κάνεις, μιας και είπαμε και για τα ταξίδια, το εσωτερικό σου ταξίδι, τότε δεν εκδηλώνεις αυτές τις συμπεριφορές, θωρακίζεις το παιδί σου από το να τις υποστεί, αλλά και από να τις παράξει, να τις εμφανίσει αυτές τις συμπεριφορές. Υπάρχει μια διαφήμιση στην και εδώ θέλω να πω, ναι, το παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο που
δείχνει ότι ο πατέρας είναι μια άσχημη συμπεριφορά. Οδηγική, ναι. Οδηγική, που τη βιώνουμε καθημερινά όσο οδηγούμε στους δρόμους σε Ελλάδα. Όλοι έχουμε τύχει τέτοια συμπεριφορά. Δεν είναι οδηγωτικό. Στην οδηγήση, πρόσφατα όμως είχαμε μια εμπειρία. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να σε πιάσει ένα φανάρι. Την περασμένη Παρασκευή, ο λόγος για τον οποίο καθυστερήσαμε. Ναι, δηλαδή, χωρίς. Ναι. Και ο άλλος βγάζει ό,τι νεύρα έχει από το σπίτι του ή από την κακή διαπαιδαγώγησή του, τη βγάζει σε τρεις ανθρώπους. Να πω λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτό για το οποίο. Κοιτάξτε, επειδή και εγώ πέρασα από το. Πώς να το πω τώρα, από το να. Μικρή μου κι εγώ. Από το να είμαι ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας, δεν έφτασα σε ακραίους φανατισμούς, αλλά ένθερμος υποστηρικτής. Θυμάσαι τι μας έλεγε και στις δύο και κυρίως σε μένα σοφά ο πατέρας μας. Mm. Μην φανατίζεσαι. Θέλω να είσαι φίλαθλος, όχι οπαδός. Δεν μπορείς να έχεις το μονοπόλιο στις νίκες. Άμα ο άλλος φωτεινή είναι καλύτερος, θα κερδίσει. Εάν σε ενοχλεί το ότι κέρδισε, γίνει καλύτερος από αυτόν και να τον κερδίσει εσύ την επόμενη φορά. Και αυτό ήταν το μότο. Το modus vivendi μου, όχι προσχηματικά, ουσιαστικά, ο τρόπος για να ζω και αυτό και ως μαθήτρια με συνόδευε και ως φοιτήτρια και μετά και τα επαγγελματικά μου και λοιπόν, δεν περιμένω από τον άλλον να μην αγωνιστεί για το καλύτερο, για να γίνει καλύτερος από μένα και δηλαδή να τον θέλω κάτω για να είμαι εγώ επάνω. Όχι. Ο καθένας μας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και όποιος είναι ο άριστος, ο αξιότερος, αυτός να αναδειχθεί και να ανεβεί και στο βάθρο. Και λοιπόν, δεν κρατάμε τους άλλους πίσω για να φαινόμαστε εμείς. Δεν είναι δυνατόν να θέλετε οποιοδήποτε οπαδός, και λέω οπαδός και όχι φιλαθλός, της οποιασδήποτε ομάδας να έχει το μονοπόλιο στις νίκες και σιγά τι κάνατε και αυτό. Αυτό δείχνει μικροψυχία, είναι τοξικότητα, βγάζει άχτη και ξέρεις όταν έρχονται, ας πούμε, τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορία και εφημερίδες και αναγνωρίζουν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο έκανε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βεβαίως, σε άλλη κλίμακα, σε έναν άλλο χώρο. Ή της νεανικής ομάδας του Ολυμπιακού και μάλιστα τώρα πριν έλθουμε εδώ, είδα ανάμεσα στα άλλα. Μαρίνα, σε παρακαλώ, τι είπε, έχω συντονί. Λέει πως αυτός ο σύλλογος δεν πήρε τόσα χρόνια ευρωπαϊκό. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Γιατί είναι ακόμα τότε, ναι, είναι το momentum, είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν. Όπως και έχει το 2004 με το Ελληνοθήκη. Κοιτάξτε, εκεί ήταν, να πω κάτι, ναι, ήταν οι συγκυρίες, ήταν και η τύχη, κάποιοι λένε κινήθηκε ο Θεός, δεν το υποβιβάζω, δεν το υποβαθμίζω, χαίρομαι πάρα το πολύ όσο ελληνίδα, αλλά αυτό το οποίο έκανε ο Ολυμπιακός χτίζεται, δηλαδή δεν έγινε μία νυχτή. Και του Παναθηναϊκού αντιστοίχως στο μπάσκετ δεν έγινε μία νυχτή. Δεν θα μιλήσω για συμπεριφορές προέδρων, ποιος φανατίζει τους ακόλουθους της ομάδας του, ποιος κρατάει ένα ίσο, ένα μέτρο. Εδώ να πω ότι συγχαρήκαμε και ως επίσημος Ολυμπιακός και μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής μας στο μπάσκετ και ο Μίλαν ο Τόμιτς, ο πήγαν και συνεχάρισαν την ομάδα του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια. Και ο Λουτσέσκου, σήμερα στη συνέντευξη του στο ρουμανικό τύπο τηλεόραση, είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω περήφανος για που πήρε ο Ολυμπιακός στο κύπελο, γιατί είναι μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακριβώς. Και κοίταξε τώρα. Το πρόβλημα λοιπόν. Και αν είδατε και οι σκηνές στη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, ο Αταμάν με τον Παρτίζο έκανε αλλαγή και συζητάει. Μα όλοι μεταξύ του εκτός αγωνιστικού χώρου, όλοι οι παίκτες. Είναι φίλοι, παίρνουν και στην εθνική μαζί. Δηλαδή, ο σύζυγός μου είναι Παναθηναϊκός. Και εμένα, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι. Μου είπα προχθές, σήμερα είμαστε όλοι με τον Ολυμπιακό. Τι δικαιώνες. Ακριβώς. Είναι αναντάμπα πατάμα, λόγω του Εθνικού Σερνοπόλης. Πάπου προς πάπου, έλα. Ναι, ναι, το είπα το ναι. Πάπου προς πάπου. Μην το ήταν οργανωμένος, ήταν στη θύρα 21, στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε ως ΑΕΚ από πάντα, έτσι. Όχι ακριβώς. Για πες. Είναι η μετάλλαξη. Αυτό. Στα πολύ μικρά του ήταν Ολυμπιακός και μετά σκέφτηκε, το είπε ο παπάς, εμείς είμαστε Κωνσταντινούπολης, πρέπει να γίνει ΑΕΚ και έγινε ΑΕΚ. Μάλιστα. Εμένα το είπε. Εσένα ότι πρέπει να είσαι Ολυμπιακός τέλος. Όχι, δεν είναι. Όλοι το παπάς ξεκινάνε. Κοίταξε, εγώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουν και ένα ανήσυχο και αντίθασο πνεύμα, το έψαξα. Επειδή είχα και μία ερώτηση, ως τι μιλάς εσύ, λοιπόν, έχω αυτό το κακό, ψάχνω, και πριν είπα κάτι ήθελα να σας πω για ένα podcast που είδα,
του παραιτηθέντος, μάλλον του... Που άκουσες. Όχι, το άκουσα. Το είδα και μετά το άκουσα, πολύ προσεκτικά, του ανεξαρτητοποιημένου πλέον πρώην αντιδημάρχου, του κυρίου Γιώργου Βενιέρη, για κάτι με την ελληνικότητα, αλλά αυτά τα πούμε στην κουζίνα. Τη γενιά του 30 απασχόλησε πολύ, αλλά θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή για να μην ανησυχήσει και να μην δυσκολευτεί και ο φίλος ο οποίος, το φίλος Βάτου και συσταγωγικά. Ναι, 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 τα συνάρτητα. Να μιλούμε τώρα λοιπόν. Για να μιλούμε συνάρτητα θα πούμε λιώματα. Βασικά θα πούμε για το πληκανισμό. Λοιπόν, ναι, θα πούμε γι' αυτό. Παιδιά, δεν έπεσε φέτος, καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Λοιπόν, και λέω λοιπόν ότι εμάς, γιατί αυτό έλεγα, εγώ το ψάξα κιόλας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ πάλι ξεκίνησα ως τι ομάδα, Μαρίνα? Άντες είναι ο Παναθηναϊκός. Φυσικά, ο Θείος ο Κώστας. Ναι. Στην Ταλάτσα, πάνω σου, ο αδερφός του παππού μας, μου είχε μάθει, λέω, ο Οικονομόπουλος, ο Αντωνιάδης και τα λοιπά και Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλη και τον έτσι μας έφερε στη νίκη από τη Θεσσαλονίκη και κάτι τέτοια. Και το τραγουδούσα γιατί κάπως μου είχε κάνει στα αυτιά μου, ήμουν τώρα 4-5 πόσο ήμουν. Το κακό είναι ότι ήμουν και καθαρόγλωσσο παιδί και λέω κακό γιατί το κακό, τελικά καλό βέβαια. Το άκουσε ο μπαμπάς όταν γύρισε από εκεί. Αφήνει την τσάντα. Έλα, τι, παιδί μου. Τι λες παιδί μου, τι λες ότι... Έτσι κάνει κάθε καλός πατέρας που θέλει να φερνίσει το παιδί σου ναι. Στην ομάδα που θέλει εκείνος. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέμε, αυτό, δεν βέβαια, λέμε. Αυτό βέβαια μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά και να το ψάξουν κιόλας. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι άφησε το χαρτοφύλακα και δεν θα το ξεχάσω. Μου λέει, έλα εδώ να σου πω. Αλλά τι μου είπε, πρόσεξε όμως, δεν μου είπε αυτό. Μου λέει, έλα να σου πω, μου λέει. Με πήγε στην εικόνα, μου λέει, κοίτα ο Χριστούλης μας, λέει, τι φοράει, κόκκινο και άσπρο, συγκεκριμένη εικόνα. Παρουσιάζει. Έχει γίνει το Χριστού. Εφήγησε όμως ο Βάδας. Εντάξει, ναι, και... είχε όμως... Ναι, και μου είπε, φοράει κόκκινο και άσπρο. Εμείς, λέει, που είχε έρισμα για να πατήσει. Είχε. Α, το θυμήθηκε, το σκέφτηκε. Λοιπόν, η ευρηματικότητα. Ναι. Α, να δεσκάσει τώρα που δεν γίνομαι. Βέβαια, μετά από κάποια χρόνια, μετά σκεφτόμουν μόνη μου γιατί μέσα στην αίθουσα του σχολείου μας, έτσι πάνω από, από τον πίνακα και πάνω από την έδρα, υπήρχε η φωτογραφία η ίδια του κυρίου να προσέχει. Ο οποίος φορούσε, θυμάμαι, πράσινο μπλε και μετά σε άλλη τα πράσινο, εγώ και μετά κατάλαβα πια, αλλά είχαμε τα πράσινα. Χρώματα. Ναι, ήταν θέμα του αγιογράφου, ναι, της εικονογράφησης. Λοιπόν, να πω όμως ότι βέβαια εγώ το έψαξα, δηλαδή εγώ ξέρω και για ιστορικούς λόγους θέλω να είμαι Ολυμπιακός, η ομάδα που έκανε αντίσταση, η μόνη ομάδα που έκανε όντως αντίσταση και ως ομάδα δεν εννοώ με μονωμένα πρόσωπα, επίχειρημα. Και εδώ να πούμε ότι την επόμενη φορά σας παρακαλώ που θα πείτε Γαύρος, να ξέρω ότι αυτό αφορά στα μικρά, τα ξυπόλυτα παιδάκια, τα φτωχόπαιδα, τα προσφυγόπουλα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλούς πρόσφυγες, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ίσως περισσότεροι στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ είναι περισσότερο, ξέρεις, ίσως αυτοί οι οποίοι είχαν και μία θέση κοινωνική. Είχαν, ναι, ήταν από την Κωνσταντινούπολη, ναι. Είχαν ήδη το κλουμπ, όπως το λέγανε, ναι. Ρέσκι στην πόλη και είχαν και την αναγνώριση εδώ πέρα. Βέβαια, εδώ πέρα είχαν τα λίγα οστά υπάρχοντα πλέον, γιατί είχαν ό,τι μπορεί. Είχαν όμως και κάποιοι που ήρθαν πριν την καταστροφή της Σμύρνης και είχαν ήδη φτιάξει μία κατάσταση ναι. Εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αν διαβάσετε τις μάγισσες της Σμύρνης, τις μάγισσες. Ναι, δεν είχαν όλοι το 20, είχαν έρθει και άλλοι παιδί, είχαν προλάβει και είχαν τις καταστάσεις και είχαν φύγει. Του Ολυμπιακού, όσοι μπήκαν στον Ολυμπιακό, ήταν πρόσφυγες, αλλά οι οποίοι δεν ήταν ούτε εκεί οι περισσότεροι ευκατάστατοι, εύποροι, όχι, ούτε ήταν περισσότερο στην αυτοσύνη, ούτε ξέραν, ας πούμε, πού ήρθαν. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα παιδάκια εκεί στις, και πού μείνανε, ακριβώς επειδή δεν είχαν ακριβώς. Που την κεφαλήν κλείνε, ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, έμειναν στις τοχογειτονιές του Πειραιά, μέσα στους δρόμους κτλ. Τα χαμινάκια. Τα χαμινάκια λοιπόν, και τα οποία τα δύσμυρα έψαχναν το ελάχιστο, είτε στα σκουπίδια, είτε, αυτό, είτε στα ψάρια που ξεψάριζαν, τα ψαροκασέλια, γι' αυτό και οι ψαροκασέλες, να ξέρετε. Και να γίνουν αχθοφόροι, βαστάζει,
έτσι, να κουβαλήσουν κάτι για να πάρουν κάτι, για να πάνε στη χείρα. Χαμάλιδες, εντάξει το είπα. Λοιπόν, στη μάνα τους τη χείρα, στο παιδό, αδερφάκι του στο μικρό το πεινασμένο. Κάποια από αυτά δεν είχαν καν προστασία από μεγάλο, ενήλικα δηλαδή, όχι, μόνα τους. Αυτά όμως τα παιδιά έμειναν, ρίζουσαν στον Πειραιά, ανδρώθηκαν και είναι αυτοί οι οποίοι ως επιτοπλίστων ανέδειξαν έτσι, ανέβασαν την αυτοσύνη της Ελλάδας και μετά ακροβολήθηκαν και στα νησιά κτλ. Να σας πω επίσης ότι αυτά, από αυτά τα παιδιά, τα μικρά του 22, από αυτές τις οικογένειες, αυτά, από αυτές τις οικογένειες εκεί και από το Ολυμπιακό, έχουμε το ξυπόλυτο τάγμα, ξέρετε, τα παιδάκια θα σαλτάρω, τι τη ρεζέρβα θα, το, θα τους πάρω, εννοούμε, εννοούσε, το τραγούδι μάλλον εννοεί, αναφέρεται, να το πω πιο σωστά, στα καμιόνια, τα γερμανικά, στα οποία αυτά τα παιδιά, τα πυρεωτάκια αυτά του Ολυμπιακού, έμπαιναν για να κλέψουν ό,τι μπορούσαν, αν προλάβαιναν. Υπάρχουν περιστατικά να, να τα πιάνουν οι Γερμανοί και αν όχι να τα σκοτώσουν, στην καλύτερη να τους πάνε τα χέρια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, οι παίκτες του Ολυμπιακού κάποια φορά χρειάστηκε να παίξουν ποδόσφαιρο με κάποιους Γερμανούς για να κρατήσουν, για να τους καθυστερήσουν, γιατί μόνο με αυτό οι Γερμανοί, ξέρεις, ήταν προσιλωμένοι. Δηλαδή δεν, τίποτα, ούτε τις γυναίκες του Ολυμπιακού, τίποτα. Τις γυναίκες, ακόμα και αν τις χρησιμοποιούσαν, τις σκότωναν. Το ποδόσφαιρο ήταν. Λοιπόν, και τα γαβράκια μετά από πίσω μπαίνουν στα καμιόνια και παίρνουν και τις κονσέρβες και τα ψωμιά και τα έχετε δει σε ελληνικές ταινίες. Αυτό είναι. Δεν θα μιλήσω για την αντίσταση, καταλαβαίνετε ότι και από εκεί, το ξέρουμε και από τον παππού μας, ο οποίος Ολυμπιακός, ο παππούς μας, ο πατέρας της μητέρας μας, ακριβώς γιατί συναναστράφηκε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το περιβάλλον αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, γιατί ήταν 30 άρισμα να μην το επειδή πρέπει, πια... λοιπόν, θα σας πω ότι δούλευε σε φούρνο και το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί και αυτόν, όλους τους φούρνους, έτσι, λοιπόν. Τι έκανε όταν τελειώνει το ζύμωμα και δεν καθάριζε καλά τις σκάφες, παρά μετά το ζυμάρι, το λίγο που είχε μείνει, έτσι για να πούμε και ιστορίες, το καθάριζε με κάτι ξύστρες, με κάτι εκεί που είχε αλλάξει, και το μάζευε από όλες τις σκάφες και επειδή ο εργοδότης του ήταν αριστερός, ήταν ναι, αριστερών φιλμάτων και ο παππούς μας για τον γεωλόγο, και τι έκανε, το μάζευε, το είχαν βάλει, το ψήνανε και το βάζε κάτω από τις μασχάλες, μικρές βάλεις για να φαίνεται, και με έναν ενδιάμεσο, με έναν μεσάζοντα, το έστελναν στο βουνό, στους αντάρτες, δηλαδή στην αντίσταση, στους αντιστασιακούς. Και σε αυτή την πορεία ζωής και θανάτου, ή ζωής ή θανάτου, γιατί αν έφτανε το ψωμί ήταν ζωή για τους, για τους αντιστασιακούς, αν έπιαναν τον μεταφορέα, έτσι, ήταν θάνατος επί τόπου, εμπλέκονταν τα χαμινάκια του Ολυμπιακού. Ήταν έως και γραφικά. Τα κορόιδευαν οι Γερμανοί, τους κάναν και το άλλο, τους πέταγαν κάποιες φορές από το ξενοδοχείο πάνω, τους πέταγαν κάτι και τρέχανε για να βλέπουν να χτυπιούνται μεταξύ τους, για να, ναι, ποιος... αλλά επειδή μετά υπάρχουν και... Να διαβάσετε, αυτό είναι και στο βιβλίο «Λοιμός» του Πάνου του Αμυρά, του αδερφού του φίλου μας του Γιώργου, να το διαβάσετε. Λοιπόν, είναι αληθινά περιστατικά. Λοιπόν, μετά όμως συμφωνήσανε και το κάνανε, να το πούμε, δήθεν, σικέ, ότι και καλά πλακώνονται για να πετάνε. Και έτσι και οι Γερμανοί πετούσαν όλο περισσότερο, αυτά κάνουν και χτυπιούνται και μεταξύ τους από κάτω. Λοιπόν, και έτσι μετά χόρτεναν και αυτά και έπαιρναν και πήγαιναν και στις οικογένειές τους και όχι μόνο. Τέλος πάντων, μερικοί από τους λόγους για τους οποίους έγινα Ολυμπιακός εγώ, ή παρέμεινα, μετά ο Νίκος Ογόδας, ο οποίος εκτελέστηκε στις φυλακές της Κέρκυρας φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν τότε οι μαύρες εποχές, μετά στον εμφύλιο, γιατί αυτή είναι η μυσαλλοδοξία η οποία μας κατατρέχει και κατατρέχει τους Έλληνες. Καταλάβατε, μεταξύ μας να τρογόμαστε. Αυτό, σιγά εσύ και σιγά αυτό, αντί να χαρούμε με του... ελευθερωθήκαν από το όχι, εμφύλιο. Με του... συνέλληνα, του συνοδοιπόρου, συνανθρώπου, την επιτυχία που είμαστε ένα έθνος.
Αυτό. Μετά από κάτι μεγάλο, κάνουμε. Μα πιάνει. Αυτές είναι οι μικρότητες. Το ότι συνολικά, επίσης, ας πούμε, έδωσε πόντους στην Ελλάδα η νίκη Ολυμπιακού. Ότι ανέβασε πάλι την Ελλάδα στην τρίτη θέση στις κατηγορίες στο μπάσκετ στα τρόπαια. Ανέβη η Ελλάδα τρίτη. Α, πολύ ωραία. Αυτό. Μετά είναι Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Μπράβο μας. Μπράβο στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν έχει αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα. Το ότι η νίκη του Ολυμπιακού είναι 15η μας. Ένα λεπτό να το εξηγήσω. Είμαστε στη 15η θέση και ξέρετε, ήταν διακαής πόθος αυτός, διότι τώρα, από τη, όχι αυτήν την σεζόν, τη χρονιά, την επόμενη, ναι, θα βγάζουν 5 ομάδες. Συν το ότι όταν βλέπεις κάτι να εξελίσσεται, θέλεις και εσύ να το κάνεις. Οπότε, όχι, είναι... αυτό είναι το υγιές, να θέλεις να το κάνεις και να θέλεις να γίνεις. Λοιπόν, αυτό είπε ο Λουτσέσκου, είναι ότι άνοιξε ένα δρόμο που θα πρέπει όλε οι ομάδε και όλοι οι πρόεδροι πλέον να επενδύσουν σε κάτι πιο μεγάλο. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα τη Ελλάδο. Θέλουν όλοι να πάνε. Τι κάνει. Τσάμπιονς Λιγκ. Το ευχήθηκε ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Εμεί ανοίξαμε, κάναμε το πρώτο βήμα, τον δρόμο. Μακάρι, είμαι και σίγουρο, είπε, ότι και άλλε ελληνικέ ομάδε και θα χαρούμε να το δούμε αυτό. Και αν το Τσάμπιονς Λιγκ είναι δύσκολο να πλησιάσει. Είναι πρωτάθλημα για να το πάρει, γιατί είναι. Να σου πω κάτι, ένα χρόνο, όχι ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν, αν σου έλεγα, ειδικά και καλά, και ειδικά για τον Ολυμπιακό, διότι φέτος η δική μας η ομάδα έκανα μέτρα πρώτα, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, κλειδονισμούς, αλλά ο συγκεκριμένος προπονητής, να και δεν είμαστε αθλητική εκπομπή, αλλά το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι με τη Σεβίλη, νομίζω, πήρε το Europa, με τον ίδιο τρόπο, την βρήκε κάτω και την ανέβασε σε αυτό το ανάλογο χρονικό διάστημα, στο ίδιο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά είναι τα λαχεία, ξέρεις, λίρα ή κάτι. Μακάρι όμως οι ίδιες ομάδες. Η Άκη μερικά χρόνια ήταν τίποτα, είχε πέσει και κατηγορία για οικονομικούς λόγους. Ήρθε ο άλλος, είδα και τα νέα και μέσα σαν πράγμα πήρε τον τάβο. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό, να βλέπεις να εξελίσσεται κάτι, να βλέπεις Έλληνες παίχτες να παίζουν. Δηλαδή, λέγανε ότι ο καλύτερο παίκτη στον αγώνα προχθές ήταν ο Ρέτσος. Ναι, ένα παιδί το οποίο είναι γέννημα θερματολογικό. Ο Τζολάκης, λέγανε για τον τερματοφύλακα. Ναι, παιδιά. Ο Τζολάκης. Εδώ να πω κάτι. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει παιδεία. Επειδή πρόσφατα κάποια μου έγραψε κάτι για κοινωνική μόρφωση και για εγγραμματοσύνη ή αγραμματοσύνη, προφανώς ήταν ένα σχόλιο. Εξυπνακίστικο. Δεν μας αρέσει ο εξυπνακισμός. Δεν θέλουμε εξυπνακισμούς. Θέλουμε εξυπνάδα, ευφυΐα. Λέω λοιπόν το. Και να μην έχουμε και κοντή μνήμη έτσι επί προσωπικού τώρα, κάπως αυτό. Ναι, γιατί. Ναι. Βολεύει. Όμως, προσέξτε. Ναι, αλλά το. Κοίτα όμως πώς αυτό αναιρείται, ας πούμε, αυτό το πρόσωπο. Ένα λεπτό. Όταν μιλάς για κοινωνική μόρφωση, ένα βασικό συστατικό της είναι το να μην είσαι αχάριστος. Επίσης, να μην ξεχνάς, να μην είσαι τοξικός, να είσαι κοινωνικός. Λοιπόν, ας το σκεφτεί ο καθένας μας τι από αυτά έχει και η καραμέλα του, εντάξει, μπορεί να μην έχω, ξέρω εγώ, εγκυκλοπαιδική μόρφωση, πανεπιστημιακή, οτιδήποτε, έχω όμως κοινωνική. Δεν έχεις άμα συμπεριφέρεσαι έτσι. Και επίσης, με αυτόν τον τρόπο, να μιλήσω για τον εαυτό μου, εγώ ό,τι σχολίασα είχε να κάνει με την ομάδα μου, ποτέ δεν ασχολήθηκα αρνητικά με ομάδες άλλων, πλην όμως όταν από κάτω απρόσκλητοι, απρόκλητα και απροκάλυπτα σχολίασαν με, θα το πω με όσο πιο ήπιο τρόπο μπορώ, πολύ άσχημα και ήταν και μία δυσάρεστη έκπληξη για εμένα. Καλά, όχι, ναι, εντάξει, γιατί ναι, ξέρεις για ποιους λόγους. Αυτό το μόνο που είπα είναι ότι εκεί είπα ότι καταπιείτε το, δεν μπορείτε να το χωνέψετε με τίποτα, πιείτε σόδες να το καταπιείτε, πλύνετε το πρόσωπό σας να συνέλθετε, σηκώστε τα μανίκια, δουλέψτε για να πάει ο ελληνικός αθλητισμός μπροστά. Γιατί άμα μένεις στο ναι, αλλά και σιγά τι έκανες ή σπάσατε αυτό, κάνατε εκείνο, όταν τα έχεις κάνει, δεν μπορείς να γίνεις κριτής εάν δεν έχεις κάνει αυτοκριτική και δεν μπορείς να με κρίνεις εμένα όταν κάνω ό,τι εσύ έχεις κάνει επίσης. Και ξαναλέω, δεν είμαι της λογικής, ναι, αλλά και εσύ. Δηλαδή, αυτό όταν προκληθώ θα το πω. Εντάξει, δηλαδή, θα το επικαλεστώ ως έσχατη λύση, τέλος πάντων, έσχατο επιχείρημα.
και όχι ακριβώς ως επιχείρημα. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν δεν τα είπα έτσι, τα είπα, εντάξει, ήταν και ένα μάθημα περί χουλιγκανισμού, παιδιά, είπαμε, δεν έπεσε φέτος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε μήπως στις πανελλαδικές για τους ομογενείς, γιατί είναι μέσα στην πεντάδα που σκέφτομαι. Λοιπόν, και ο χουλιγκανισμός και η ενδοσχολική βία από το σπίτι ξεκινάει, δηλαδή ο φανατισμός, η μυσαλλοδοξία, εκεί οδηγούν. Λοιπόν, αυτές είναι οι παθογένειες. Και φτάνουμε λοιπόν στο Θανάση τον Ευθυμιάδη, μιλώντας για τοξικότητα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος, όπως περιγράφει και στα δύο βιβλία του, και το περιγράφει, το αφηγείται με έναν πάρα πολύ κατανοητό λόγο, Μαρίνα, και το πρώτο, το έχεις διαβάσει? Όχι, δεν έχω διαβάσει. Είναι το «Μία όμορφη μέρα», κοίταξε το πρώτο του βιβλίο, να το δείξουμε. Ξαναλέω, δεν είναι διαφήμιση. Είναι μία γέφυρα, μία χείρα βοηθείας για να... Γιατί όπως έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε αυτές εκεί τις καρέκλες, θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν να πούν κάτι. Δεν έχει ανάγκη τη διαφήμιση αυτής της εκπομπής ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για πολλούς λόγους, τους οποίους οι περισσότεροι γνωρίζετε. Λοιπόν, πώς έκανε το ταξίδι για να το πάμε... Αλλά ζωής, Το ταξίδι το εσωτερικό. Είναι και το πιο δύσκολο, έχω να σας πω. Βρήκαμε πολλά κοινά σημεία, μιλήσαμε την ίδια γλώσσα. Μου το γράφει κιόλας ότι με το, γιατί πήγαμε το σύζυγό μου και λέει, βαδίζουμε στα ίδια μονοπάτια. Εδώ λοιπόν, στη δεύτερη αφιέρωσή του, κοίτα τι λέει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα. Όχι, διάβασε το. Στη Φωτεινή και στον Όχι, μάτι. Μόνο αυτό θέλω, εντάξει. Εδώ μόνο να διαβάσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα. Από καρδιάς, ναι. Γιατί λοιπόν λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα. Αυτό, Μαρίνα, αξίζει να αναφέρω. Ναι. Για να καταλάβετε. Λοιπόν, στην παρουσίαση λοιπόν αυτή εκεί, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, αφού τελείωσε, το δεύτερο το βιβλίο του είναι αυτό. Μικρές ιστορίες, μεγάλα μαθήματα. Και πάνω σε αυτό του έκανα και την ερώτηση. Σας είπα πριν ότι αυτή η εκπομπή είναι σχεδόν εντογενάστε, έτσι όπως τη βλέπετε, δηλαδή να στείνετε μπροστά σας, να γεννιέται μπροστά σας. Όταν λοιπόν του πήγα να μου υπογράψει το πρώτο βιβλίο, ναι, το «Μια όμορφη μέρα», τώρα θα... Ναι, δεν είναι. Του είπα... Του εξήγησα γιατί το ήθελα. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να πάρει αυτόγραφα. Δεν θα πάω να φωτογραφηθώ δίπλα σε κάποιον αναγνωρίσιμο για να στηθώ. Έχω βγάλει φωτογραφίες με ανθρώπους για να το θυμάμαι εγώ. Έχω κλείσει μια ώρα. Δεν πειράζει, είναι σημαντικά. Λίγο ένα τέταρτο. Το... Μα τι μία. Ήρθαμε και τέταρτο, όχι, ξεκινήσαμε. Ο καθένας χρόνος, το λέω. Ωραία. Θα μας επιτρέψει ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος ένα δεκαλεπτάκι ακόμα, γιατί αυτά αξίζει να τα πούμε. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Γιατί ρίχνουμε τη γέφυρα και για το επόμενο, για την επόμενη εκπομπή εννοώ. Του είπα λοιπόν ότι το «Μια όμορφη μέρα», το βιβλίο του, το πρώτο, το διάβασα με ένα περίεργο τρόπο και γι' αυτό πήγα και να τον ευχαριστήσω. Τι εννοώ? Το καλοκαίρι του 2021 σου ζήτησα να μου το αγοράσεις για να το κάνω δώρο στο σύζυγό μου, στη γιορτή του. Όχι, νομίζεις εσύ, εγώ ξέρω. Όχι. Περίμενε. Τελικά μου λες, Φωτεινή, επειδή μη σπάω το κεφάλι μου, τι άλλο να το πάρω. Ναι, θα το κάνω αυτό το δώρο. Εντάξει. Μετά με ψάχνω να βρω εγώ, τέλος πάντων. Το έφερες λοιπόν στον σύζυγό μου. Ως συνήθως το πήρα πρώτη εγώ στα χέρια μου, ξεκίνησα να το διαβάζω. Μήπως είναι λίγο μπροστά σου. Μόνο το τζελεμέντε δεν. Το έχεις διαβάσει. Κάνα λεξικό να έχεις πιάσει το πιάσει το άλφα μέχρι το μέγα. Όλο όμως. Μάρια, τι λες, όλα τα έχω διαβάσει τα άλφα μέχρι το μέγα. Αυτό μπορώ να το πω και του Δημητράκου, που είναι και το πλέον, πώς να το πω, το καταξιωμένο και σημαντικό και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν υπάρχει και αυτή η έκδοση πια, είναι σπάνια. Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν ήταν το δύσκολο για εμάς καλοκαίρι, γιατί λίγους μήνες μετά χάσαμε τον πατέρα μας, τον Νοέμβρη. Οπότε είχαμε πολλές ανταράξεις, με αποτέλεσμα εγώ αυτό το βιβλίο να μην... Να μην το τελειώσω, για την ακρίβεια λίγο είχα διαβάσει. Λίγες σελίδες. Από εκεί και πέρα μπήκα στη δίνη των γεγονότων, η οποία με πήρε και με σήκωσε και με ξέβρασε
στην βραχώδη ακτή, έτσι να το πω λίγο ποιητικά, καταλαβαίνει και η Στέλλα Βερτινάκη, στα απόκρημνα βράχια της απώλειας του πατέρα μας. Γιατί εγώ έτσι το είδα τότε, απώλεια. Παρετήθηκα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, τα παράτησα όλα, με το ζόρι και επειδή άλλο ένα δώρο το οποίο μου έχουν κάνει τα παιδιά της καρδιάς μου, αυτά με κράτησαν στην επιφάνεια επειδή έπρεπε να είμαι συνεπής απέναντί τους. Για να φτάσουμε Ιούνιο του 2022, όταν πια είχαν περάσει κάπου 6 μήνες, και εγώ έπρεπε να τακτοποιήσω, ξέρετε, αυτά τα άχαρα, να τακτοποιήσω το χώρο, να λίγο του μπαμπά τα βιβλία. Και κάπου εκεί βρήκα και το βιβλίο, το «Μια όμορφη μέρα» του Θανάσου Ευθυμιάδη, λοιπόν. Το είχα παρατήσει πάνω στο γραφείο μου, ούτε ξέρω, γύρω-γύρω το γραφείο μου ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση. Απαράδεκτη με την έννοια ότι δεν έχει ψηθεί. Το πήρα και λέω, κοίτα να δεις, λόγω, το διάβασα «Μια όμορφη μέρα». Έως και ηρωνικά το σκέφτηκα, ότι έτσι, έτσι ακούσε στο μυαλό μου, έτσι χτύπησε. Αλλά για κάποιο ανεξήγητο λόγο τότε, αλλά πολύ καλά εξηγημένο τώρα, το πήρα στα χέρια μου και λέω, είμαι και κουρασμένη, λέω, πάω να το διαβάσω τώρα λίγο να... Και άσα να το διαβάζω. Διάβαζα. Μέχρι που το διάβασα εκείνη τη μέρα, εκείνη τη μία μέρα το τελείωσα κιόλας. Είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή σκόνομαι λίγο μόνο, και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι αλλάζει η μέρα, έχει αλλάξει η μέρα, και τις τελευταίες του σελίδες τις διάβασα όταν πια έχει αλλάξει η μέρα. Η μέρα η οποία ξημέρωσε ήταν 16 Ιουνίου, δεν γνωρίζετε, θα ήταν τα γενέθλια του πατέρα μας. Οπότε, με αυτό το βιβλίο, εγώ έκανα την εσωτερική μου πορεία, έκλαψα, έφτασα στην κάθαρση, στη λύτρωση και η επόμενη μέρα, τα πρώτα γενέθλια του πατέρα μας χωρίς εκείνο, τα οποία περίμενα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μένα, το σκεφτόμουν μέρες πριν, τελικά ήταν μια όμορφη μέρα. Θανάσης ο Ευθυμιάδης με έκανε να το δω αυτό. Μου την έκανε μια όμορφη μέρα. Εκεί κατάλαβα. Κατάλαβα πολλά. Και ενώ ούτως ή άλλως είχα ξεκινήσει έτσι ένα ταξίδι, το εσωτερικό μου ταξίδι, ούσα πλέον vegetarian ήδη, 3 χρόνια ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά από εκεί η ταχύτητα αυξήθηκε κατακόρυφα. Προχθές λοιπόν, πριν καμιά δεκαριά μέρες, ήταν Κυριακή, πάλι, με έναν τρόπο, ο σύζυγός μου έβλεπε στο διαδίκτυο, έτσι του αρέσει να χαλαρώνει και να βλέπει διάφορα. Μοιράζομαι κάποιες προσωπικές μου στιγμές, αλλά έχουν ένα νόημα. Και βρήκε την ανάρτηση, ήρθε μπροστά του η ανάρτηση, ότι ο Θανάσης Ευθυμιάδης παρουσιάζει το καινούργιο του βιβλίο και στην Δάφνη, στο Booking Hill. Και μου φώναξε, Φωτεινή, έλα λίγο εδώ να δεις τι. Εγώ θολωμένη, κουρασμένη, στη ροή της εργασίας μου, ο Μάριος με φώναξε και μου λέει, έλα εδώ να δεις. Και μου δείχνει αυτό, λέω, ναι, τι. Μου λέει, κοίτα. Λέω, θα είναι παλιό, γιατί είχα δει ότι είχε παλιό. Όχι, μου λέει, είναι μεθαύριο, τι. Μου είπε την ημερομηνία, ξέρω εγώ, ήταν. Λέω, ναι, που, μου λέει, είναι εδώ. Μου λέει, εκεί που είχατε πάει κοντά και με τους μαθητές σου. Δεν ήμουν και πολύ ζεστή στο να πάω, πολύ πρόθυμη, αλλά δεν ξέρω, πάλι, τώρα ξέρω, τότε. Μέσα μου, κάτι λέω, ναι, να, και πήγα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έγινε, έτσι, εν περιλήψη και εν τάχει. Πρώτον, ήθελα να βρω έναν χώρο για να παίρνω κάποιες συνεντεύξεις εκτός στούντιο, και, δηλαδή, και να κάνουμε μετά μοντάζ, πώς τη λένε, τη συγγραφή, δηλαδή στούντιο και το στούντιο και πλάνα εξωτερικά. Και έλεγα πού. Βρήκα αυτόν τον χώρο. Ήθελα μετά, όχι μόνο, γνώρισα και τους ιδιοκτήτες και δεν θα πω περισσότερο, θα πω στην επόμενη εκπομπή γιατί υπάρχει λόγος. Είναι η παράσταση η οποία γίνεται, είναι μουσικοχορευτική, είναι μοντέρνου χορού, να το πω έτσι, αν το λέω καλά.
Βρες στο Μαρίνα, είναι στο Απομηχανής Θέατρο. Είναι αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα. Είναι η Μπουγάδα. Βάλε Απομηχανής Θέατρο. Η Μπουγάδα. Βασίζεται σε βιβλίο. Ναι. Λοιπόν. Και γνώρισα λοιπόν. Αχ, κάτσε να δω τώρα γιατί ένα λεπτάκι. Ναι, βάλε από μηχανής θέατρο η Μπουγάδα. Ναι. Το βρήκες? Περίμενε, όχι. Είναι αφορτός. Α, καλά. Θα το βρω εγώ. Λοιπόν, και όχι μόνο γνώρισα τη συγγραφέα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Αλλά χωρίς να το ξέρω, διότι είχε ένα γατάκι στα χέρια της, μωρό, και μου λέει συγγνώμη. Ναι, το είχε εκεί και το τάιζε. Με μπερού μου λέει συγγνώμη, το βρήκα στα σκουπίδια. Της είπα κάποια πράγματα. Της είπα ότι είμαι εδώ να της δώσω όποια βοήθεια ήθελε. Και με το φίλο μου, τον Πέτο, τον Μίκο, την ιατρό μου, μου λέει αυτόν έχω. Της λέω ποια ώρα να είναι. Και μετά μου αποκάλυψε ποια είναι, θα σας πω μετά, έχω λόγους που δεν το λέω τώρα. Λοιπόν, είναι, να το πω τώρα, εντάξει, είναι η Αναστασία η Κορινθίου, η συγγραφέα, και είναι το δικό της το έργο. Και μάλιστα με κάλεσε και την ευχαριστώ και θα είμαστε εκεί την Κυριακή. Άρα έχουμε και μία διασύνδεση πλέον εκεί, γιατί σας είπα και έτσι συνεδέψεις και όλα αυτά τα οποία θέλω. Αλλά και τι άλλο έγινε. Επειδή όλο αυτό τον καιρό σκεφτόμουν ότι ήθελα με κάποιο τρόπο, δηλαδή ευχαριστούσα τον Θανάση τον Ευθυμιάδη. Και στο είχα πει ότι αυτός ο άνθρωπος με έχει βοηθήσει. Μακάρι να μπορούσα να τα έχω ανταποδώσει. Γιατί η αγάπη είναι ανταποδοτική. Όχι όταν τη δίνεις, όταν την παίρνεις. Όταν την παίρνεις, την ανταποδίδεις. Είναι ο κύκλος, η ροή της θετικής ενέργειας. Λοιπόν, και ήταν λοιπόν ανάμεσα στους σταμόνες ένας από αυτούς τους εξυπνάκηδες, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το χαρακτηρισμό ενός από τους παρευρισκομένους, αυτούς τους τοξικούς, οι οποίοι και τους καταλαβαίνεις με τα σταυρωμένα χέρια και πόδια και ναι και αυτό, και να προσπαθεί να τον στριμώξει τον Θανάση τον Ευθυμιάδη. Με κάθε τρόπο, να αποδομήσει το λόγο του, το πνεύμα του και αυτά. Ήταν εκεί, ναι. Οικίες συμπεριφορές δυστυχώς και στο μικρό κόσμο του νησιού μας, και λέω δυστυχώς και το εννοώ. Λοιπόν, ξέρετε, όποιος δεν είναι μαζί μας, δεν σημαίνει ότι είναι και απέναντί μας αντίθετος. Απλώς δεν είναι μαζί μας, δηλαδή δεν συμφωνεί μαζί μας. Δεν ακυρώνεται αυτομάτως. Λοιπόν, η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή, έτσι νομίζω το έχουμε πει. Λοιπόν, και κάποιοι κάνανε ερωτήσεις άλλες, έπαιρνε πάλι το λόγο συγκεκριμένος κύριος και έλεγε και έλεγε και έλεγε και αυτό. Γαλήνιος, έτσι, με Ιώβη υπομονή, και ο Λίμπια, ο Θανάσης Ευθυμιάδης απαντούσε. Κάποια στιγμή όμως, αφού τελείωσε, στο τέλος του είπε πάλι, έκλεισε λέγοντας ότι, γιατί κάποια τον ρώτησε κάποια από τις κυρίες οι οποίες ήταν εκεί, και ήταν και καθηγητές και μουσική και καλλιτέχνες, και λέει, πόσο σας ενδιαφέρει, τον ρώτησε αν του λείπει η προηγούμενη ζωή του, έτσι, γνωστού ηθοποιού, καταξιωμένου κτλ. Και λέει, σας ενδιαφέρει, πόσο σας ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου, και είπε, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου, έτσι με τη στενή του όρου είναι. Ενδιαφέρει η γνώμη την οποία εγώ δημιουργώ στους άλλους, δηλαδή η οποία μπορεί να είναι και ασφαλμένη, δηλαδή, και άρα εγώ έχω το, μήπως έχω εγώ το θέμα, δηλαδή το θέμα είναι σε μένα, ότι δεν το περνάω, μπράβο, μήπως δεν περνάω σωστά το μήνυμα. Και παίρνει, έτσι, από μόνος, αυτόκλητα, έτσι, ο συγκεκριμένος κύριος το λόγο και λέει, στον ενικό, ναι,
Ναι, ναι, μη σε απασχολεί, μη σε απασχολεί αυτό. Εσύ ρίχνεις το σπόρο, έτσι ακριβώς όπως το μεταφέρω. Και μετά, εντάξει, το πώς θα το πάρουμε εμείς, το είναι το χωράφι, πώς το είπε, κάπως το είπε και είναι, πώς το πάρουν οι άλλοι. Μη σε απασχολεί. Οπότε μην το παίρνεις όλο πάνω σου. Το 5% μόνο, δεν το 100%. Δεν είχα μιλήσει μέχρι τότε. Δεν ήθελα, γιατί εντάξει, εγώ ό,τι ήθελα να του πω θα του τα έλεγα κάτι. Είχαμε μιλήσει ήδη, είχαμε ήδη πει ότι θα έχουμε και συνέντευξη και ερώτηση και εκεί και μετά. Αλλά εκείνη τη στιγμή, επειδή έχω και αυτό το... Ρε παιδί μου, το αίσθημα περί δικαίου, ναι, δεν μπορώ, δηλαδή εγώ δεν μπορώ, την αδικία δεν μπορώ, καταλάβατε, και η κριτική την οποία ασκώ από εδώ, έχω κάνει αυτοκριτική, αλλά έχει να κάνει με την έννοια της δικαιοσύνης. Την αχαριστία, την αδικία και όλα αυτά με στερητικό α μπροστά, τον οποίο το δεύτερο συνθετικό έχει θετικό πρόσημο, είναι θετικό, και βάζοντας το στερητικό α, τα μετατρέπουμε σε αρνητικές έννοιες. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα οποία δεν μπορώ να δεχτώ. Όταν πρόκειται για τους άλλους, για τον εαυτό μου, έχω πολλές φορές εισηγήσει, να το πω αυτό. Λοιπόν, και σας λέω και τελειώνω με αυτό. Ζήτησα το λόγο, λέω μπορώ. Ναι, 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 ήδη είχαμε περάσει στο Φωτεινή Μάρη, έτσι. Ναι, είμαστε και στο δίπλα. Και λέω, θα μου επιτρέψετε, λέω, απευθύνθηκα στον Ιλή, να διαφωνήσω με τον Κύριο, οπότε γίνεται απόλυτη ησυχία. Στρέφονται όλοι με κοιτάνε. Τώρα θα μεταφέρω πώς έγινε, γιατί ούτε εσύ τα ξέρεις. Και να συμφωνήσω με τον Αθανάσιο, γιατί ο σπόρος έχει να κάνει με τον σπορέα όσον αφορά στην καλλιέργεια, δηλαδή στη σπορά, το καλό το έργο, τον καλό τον σπόρο. Τον ρίχνει ο σπορέας. Άρα, ως προς αυτό, επαφείται στο 100% στον σπορέα να έχει επιλέξει τον καλό σπόρο. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, τον καλό σπόρο, έτσι, τι εγώ σου περνάω. Το εάν θα καρπίσει το χωράφι, έχει να κάνει με το ίδιο το χωράφι, με το πόσο έφορο είναι, με την ποιότητα του χώματος, πόσο γόνιμο, λοιπόν. Και να αποδώσει βεβαίως ή όχι τους ανάλογους καρπούς. Οπότε εκεί πάμε σε κάτι άλλο. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Το άλλο 100% δεν είναι 50 και 50, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ μιλάμε για το τι σπόρο ρίχνω στο χωράφι. Το εάν θα καρπίσει, θέμα του χωραφιού. Πώς αλλά θα δεχτεί το σπόρο. Ακριβώς. Δεν είναι αυτό το οποίο είπε εκείνος ότι το 50%. Όχι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μπορεί να πάει η διόψη του νομίσματος, αλλά δεν συναντώ. Η διόψη δεν. Καταλάβατε. Είναι μία από εδώ και άλλη από εκεί, δεν θα βρεθούν ποτέ μαζί. Όχι, δεν θα ταυτιστούν. Λοιπόν. Οπότε, ξέρεις, όλοι κάποιοι χειροκρότησαν, κάποιοι ανακουφίστηκαν και αυτά. Και μετά ήρθαν πάρα πολλοί. Μου έδωσαν, εντάξει, τώρα το λέω αυτό, συγχαρητήρια. Για ποιο λόγο? Ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Μα συγχαρητήρια, τον βάλατε στη θέση του. Δεν μπορούσαμε και να τα πούμε, μα πόση ώρα, για πολλή ώρα μιλάμε. Προφανώς και τους ευχαρίστησα για τα καλά τους λόγια, αλλά εκείνο το οποίο με έκανε, άγγιξε την ψυχή μου, την καρδιά μου, ήταν ο Θανάσιο, ο Ευθυμιάδης, ο ίδιος, ο οποίος μου είπε, τα λόγια τα οποία μου είπε ο ίδιος, τα λέω και συγκινούμε, μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το οποίο έγραψε. Πήρε το χέρι μου, το φίλησε για απόψε μου. Του λέω, τον είχα καταλάβει από την και μου λέει ναι, του λέω ναι. Τον έφερε δηλαδή σε δύσκολη θέση. Ναι, φυσικά, γιατί τον. Λοιπόν, ή να τον βρίσκα το οποίο δεν θα έκανε ποτέ, ο ίδιο Θανάσης Ευθυμιάδης, αυτό ο οποίο είναι σήμερα. Ίσως, δεν ξέρω. Μπαγιά, δεν μιλάω για το τώρα. Ναι. Ή να σιωπήσει. Όπως και ήρθε. Και μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου φύγει το χέρι. Και εκεί του είπα, εγώ σε ευχαριστώ. Και μου έδωσε η ζωή, το σύμπαν, ο Θεός, μου έδωσαν την ευκαιρία να σου το ανταποδώσω. Μιλώντας λοιπόν για αγάπη, για θετικότητα, για αντίσταση στην τοξικότητα, περισσότερα θα πούμε στην επόμενη εκπομπή και το βιντεάκι θα το δείτε και όλοι εσείς οι καινούργοι φίλοι μας και σας ευχαριστούμε που μας βλέπετε. Συγκινήθηκα κιόλας, αλλά... Και αυτό με την τοξικότητα να το κουμπώσουμε και σε όλα αυτά που λέγαμε προηγούμενα. Και θα πω ποιο είναι το κερδί. Δηλαδή, όταν σταματήσει να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, έχει θέμα. Δεν ναι. Και αλήθεια είναι αυτό. Ξέρετε, όσοι άνθρωποι
εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές, ας είναι βέβαιοι ότι αυτές, ας είναι βέβαιοι ότι αυτές εδράζονται, έχουν έτσι κάποιες, το πω, ας το πούμε κάποια συμπλέγματα, θέματα ψυχολογίας, ψυχολογικής, τέλος πάντων, ναι, με την ψυχοσύνθεσή τους κάτι, έτσι, τα ψυχολογικά που λέμε, τα ψυχικά, με την ψυχική τους υγεία, ας το δούνε. Όλοι τα έχουμε περάσει, δεν λέμε κανέναν τρελό, έτσι, δεν είναι, μην πάμε στα άκρα. Όλοι έχουμε τα θέματά μας, δεν γίνεται. Έτσι, μέσα. Καλά, αυτό το τρελό, ας να πω, να κρατήσω μία ανατελία και να πω ότι πολλοί όμως το έχουν εύκολο να δουν με τους χαρακτήρες. Ναι, βέβαια. Α. Την ναι. Επόμενη φορά. Ναι, εντάξει, Μαρίνα. Θα σου πω κάτι το οποίο είπαμε εδώ πέρα. Ένα από τα μαθήματα είναι ότι τον τοξικό τον άνθρωπο, τον κακοποιητικό, να τον ευχαριστήσεις. Ξέρεις γιατί, του χρωστάς το εξής μάθημα ζωής. Ότι είδες την κακότητά του και δεν θα γίνεις σαν και αυτόν. Ακριβώς, ναι. Και να κλείσουμε με ένα παιδί πια σύμβολο όλης της Ελλάδας, το οποίο πραγματικά είναι σημεοφόρος σε αυτά τα οποία λέμε, στη θετικότητα και στην καλοσύνη. Είναι ο μικρός Γιαννάκης, έτσι τον ξέρουν πια όλοι, ο φιλαθλός του ΠΑΟΚ και φιλαθλός όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, τον οποίο κάλεσε και στον τελικό ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Το παιδάκι και το οποίο έχει ένα κοινικό θέμα. Και επανειλημμένα σε αγώνες έχει, του έχουν δώσει φανέλες από άλλες ομάδες. Ναι, ναι. Και είπε, γιατί... δεν είμαι λέει ο μικρός Γιαννάκης του ΠΑΟΚ, είμαι ο μικρός Γιαννάκης όλων των ελληνικών ομάδων, όλης της Ελλάδας με αυτήν την έννοια. Και τώρα του έδωσε ο Τζολάκης τα γάντια του, γιατί είπαμε για τον Κωνσταντή Τζολάκη, το ξεκινήσαμε και είπα, ένα παιδί, με αυτός έχει και παιδεία, γιατί, που σημαίνει και μόρφωση κοινωνική, αγωγή και ακαδημαϊκή. Λοιπόν, και του δώσα να κρατήσει και το κύπελο και. Αυτό το παιδί λοιπόν ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Το αγκάλιασε και η ομάδα του Ολυμπιακού και οι άλλες ομάδες και ο ίδιος αγκαλιάζει με αυτή την καλοσύνη, με αυτό το βλέπω. Ένα παιδάκι. Τον συνοδοιπόρο, τον συνάνθρωπο του. Λοιπόν, και ευχήθηκε στον Κωνσταντή Τζολάκη να πάρει το the conference link. Βέβαια, να σου πω κάτι, λέμε για αυτό το παιδάκι, τον Γιαννάκη της Ελλάδας, όπως λένε όλοι αυτές τις μέρες. Και χτες σε συνέντευξή του είπε ότι δεν μπορεί να ανέβει στο δεύτερο όροφο του σχολείου, γιατί δεν υπάρχει ασθενή, δεν υπάρχει ράμπα να παρακολουθήσει γεωγραφία πληροφορική. Και τον ρωτάνε οι καθηγητές, γιατί δεν άρχισε Γιάννη στα μαθήματα. Πρέπει να έχω κάποιον δικό μου να με ανεβάσει στα χέρια. Λοιπόν, και από εδώ να κάνουμε και μία έκκληση, επειδή και από τον κόσμο του Ολυμπιακού υπόθηκε και από τους υπευθύνους. Ας το δούμε λίγο αυτό. Και επειδή ξέρω υπάρχουν και δεν είναι μόνο ο Γιαννάκης. Ναι, και, πόσα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ας το δούμε αυτό για τον Γιαννάκη και τον κάθε Γιαννάκη λίγο με τα σχολεία. Όχι. Αλλά ειδικά τώρα για τον Γιάννη, για τον Γιαννάκη, επειδή εμπλέκεται με έναν τρόπο και σε όλα αυτά τα αθλητικά ποδοσφαιρικά τεκτενόμενα. Και τον χρησιμοποιούν. Ναι, αφού λοιπόν. Δεν το λέμε σαν διαφήμιση, τον προβάλλουν. Τον προβάλλουν και καλά κάνουν. Όχι, κοίταξε Μαρίνα, δεν τον χρησιμοποιούν, τον προβάλλουν γιατί πρέπει να προβληθεί. Αλλά επειδή υπόθηκε και αυτό ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάστασή του, ίσως και να διορθωθεί προκλητικά. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Τέτοια παιδιά θέλουμε. Σαν τον Γιαννάκη, τέτοιους νέους και αθλητές και ποδοσφαιριστές θέλουμε, σαν τον Κωνσταντή Τζολάκη, σαν αυτά τα παιδιά τα οποία αναφέραμε. Τέτοιους ανθρώπους, συνανθρώπους, συνοδοιπόρους. Είμαι και... εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω γιατί ήδη έχω... Είμαι και σε μια έτσι ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση και ενόψη της αυριανής. Φέτος είναι και αυτό. Γενέθλια και γιορτή. Πώς το λένε, το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν. Γενέθλια και είναι και Σάββατο αύριο. Εγώ θα πω κάτι. Είναι 12 παρά 10. Επειδή πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θα πω καληνύχτα. Καλή αντάμωση στην άλλη Παρασκευή. Χρόνια καλό μήνα αύριο. Χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσεις ότι είναι αύριο. Και χρόνια πολλά και στις. Να το πούμε και αυτό.
και στη Φανή, την Παπαδοπούλου, τη γραμματεία του Σύριου. Ναι, είχε προχθές γενέθλια. Χθες γενέθλια. Είχε χθες. Με τις λέω στα γενέθλιά σου, επειδή είναι και εκείνη Ολυμπιακός, επιτρέψτε μου αυτό. Και της ήρθε και το δώρο, της λέω εσύ το κανόνι, της λέω στα γενέθλιά σου, το ήθελες. Ναι, και Σάββατο λοιπόν, φέτος. Να είστε όλοι καλά. Δεν είπαμε το σαν σήμερα. Αλλά εντάξει, να πω ότι σαν σήμερα ήταν πρώτη φορά λέει λειτουργήσε το Big Ben, το 1859 νομίζω. Αυτά είναι. Καλά το θυμάμαι αυτό. Ένα λεπτό να το δω γιατί σήμερα ήταν παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς με τις γάτες. Κάτι μου έχει στείλει κατά την Καλτζοπούλου. Αλλά κάτι άλλο ήθελα να πω εγώ γιατί είπαμε. Σαν σήμερα το 1905 δολοφονήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Να ξεχάσω ότι προχθές την μέρα της. Επειδή θέλει να κλείσει χαρτοπεκτικές λέσχες, αλλά να δείτε τι σημαίνει. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και προσχηματικό, έτσι. Ναι. Γιατί ξέρουμε, Τρικούπης Δηληγιάννης, τι ακριβώς γινόταν εκεί, εναλλαγές. Κάποια στιγμή εκεί, σε εκείνη την ιστορική περίοδο, χάνεις. Πώς να σου πω. Χάνεις τη σειρά ποιος είναι ο Πρωθυπουργός. Την 29 Μαΐου ήταν και. Ναι. Σήμερα, έτσι. Αυτό ναι. Δηλαδή μία μέρα πένθους έγινε για κάποιο κομμάτι Ελλήνων ημέρα χαράς που έπρεπε να είναι για όλους τους Έλληνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε αυτό που συνέβη στο Βωμό. Α, συγγνώμη μου λέει η Κατερίνα, η αντιπρόεδρος της, μου λέει χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς. Καλά, είναι κάθε μέρα η μέρα αγκαλιάς γάτες. Ξέρεις Κατερίνα εσύ. Κατερίνα να σου ρωτή, με το ζόρι φεύγω από το σπίτι τέτοιες ώρες. Λοιπόν. Ναι. Και το 1975, σαν σήμερα, συναντήθηκε ο Καραμανλής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με τον Σουλέιμαν ντε Μιρέλ. Πάλι για το θέμα του Αιγαίου και τα. Δείτε πώς διαιωνίζεται και πώς πηγαίνει. Προχθές λοιπόν, εκεί, στο υπέροχο γήπεδο της ΑΕΚ, την οποία ευχαριστήσαμε για τη φιλοξενία, έτσι ήταν πάρα πολύ καλή, το είπε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, με την Αγία Σοφιά απάνω δηλαδή, εκεί. Κάπως. Ήταν ένα συμβολικό. Δηλαδή, δείτε το και έτσι, βρε παιδιά. Εντάξει, ας το δούμε και τέλος πάντων. Συνέλληνες, ας αρχίσουμε να λειτουργούμε περισσότερο ως Έλληνες. Έτσι, εκείνη, ο Κολοκοτρώνης άφησε στην άκρη το Γρεκός και είπε Έλληνες, λοιπόν, ας αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων της ελληνικότητας με την θετική του ορουένεια και όχι με αυτά τα ότι είναι ελληνικό, είναι και καλό. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές τις παθογένειες, αυτές τις συμπεριφορές πίσω μας. Εντάξει, τώρα τι να λέω. Και για την ελληνικότητα περισσότερα στην επόμενη κουμπί και περισσότερο Θανάση Ευθυμιάδη. Δεν συνεχίζω άλλο, εντάξει. Καλό βράδυ, καλή νύχτα σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Στο επανειδή. Καλό μήνα.